Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε όλοι μαζί με τους συναδέλφους. Κάνουμε τις τελευταίες συνεννοήσεις όπως πάντα. Πριν έρθουμε για να σας παρουσιάσουμε όλα τα δεδομένα αναλυτικά, βεβαίως με όλα όσα έχουν συμβεί και όλα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν εκεί που ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του, στη Μέση Ανατολή, με όλους τους παίκτες να μετρούν τις κινήσεις τους, διότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχθεί μία ήττα. Από την άλλη, βεβαίως, όλοι προσπαθούν να δείξουν και μία αυτοσυγκράτηση. Κανείς δεν θέλει τη γενίκευση. Και φυσικά θα δούμε και όλα τα δικά μας στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, πάντα με ενδιαφέροντες καλεσμένους και πρόσωπα που αγαπάτε εδώ στο One Live Magazine. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, είμαστε εδώ κοντά σας να πούμε ότι από σήμερα, έτσι για να το περάσουμε αυτό στα ελαφρά, θα δούμε και μια μεταβολή της θερμοκρασίας, ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πάλι πάρα πολύ ζεστό. Αυτή η εβδομάδα, οπωσδήποτε, θα δούμε πολύ πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις. Σήμερα είναι η μέρα που θα δώσει περισσότερες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά. Ελπίζουμε ιδίως να μην υπάρχουν πολύ πολύ ισχυρά φαινόμενα. Δεν διαφαίνεται βεβαίως μια κακοκαιρία από αυτές τις οποίες δυστυχώς πέρασαν κομμάτια της πατρίδας μας τον προηγούμενο μήνα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, είναι μία ανάσα πριν από το να εισβάλλει χερσαία στη Γάζα. Οι Αμερικάνοι, ο Μπάιντεν, έχει δώσει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία κατοχή της Γάζας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν, δεν θέλουν να δεχτούν οι άλλοι διεθνείς παίκτες, διότι θα οδηγήσει βεβαίως σε τεράστια ανάφλεξη και γενίκευση. Έχουμε ήδη ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το οποίο είναι στα ανοιχτά του Ισραήλ, εκεί και δεύτερο, ενώ τελικά ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι αύριο θα βρίσκεται στο Ισραήλ προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτές τις εργόδεις διπλωματικές διεργασίες που έχουν ξεκινήσει από την πρώτη ώρα. Έχουμε δει πολλές φορές και τις προηγούμενες ημέρες και μαζί εδώ τον Μπλίνκεν, ο οποίος κάνει ταξίδια διαρκώς, επέστρεψε και εχθές στο Ισραήλ, είχε πάει και στην Ιορδανία. Όλοι προσπαθούν να συγκρατήσουν τις πλευρές. Το Ιράν επίσης μέχρι στιγμής έχει δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση, αλλά βεβαίως τα μηνύματα που δίνει ο αραβικός κόσμος είναι πολύ ξεκάθαρα και τα αναγνωρίζουν όλοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε καταρχάς πριν περάσουμε σε αυτό μία επίθεση εχθές στις Βρυξέλλες, η οποία κρίνεται ως τρομοκρατική. Ο δράστης αναζητείται. Λέγεται ότι φώναξε το γνωστό Αλλάχου Ακμπαρ πριν επιτεθεί και πυροβολήσει τρεις ανθρώπους τουλάχιστον. Έχει σκοτώσει δύο, έχει τραυματίσει ακόμη έναν. Είναι ένας 45χρονος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ότι ριζοσπαστικοποιήθηκε. Όμως, καταρχάς, οι αρχές δεν βλέπουν σύνδεση με όλα όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τροφοδοτήσει τα κοινωνικά δίκτυα με βίντεο, τα οποία πλέον έχουν βεβαίως κατέβει και ο ίδιος αναζητείται ακόμη. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο θέμα του Ισραήλ, της Γάζας και όλα όσα επίκυνται, ελάτε να παρακολουθήσουμε ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με εχμάλωτη, που προσδιορίζεται ως Ισραηλινή. Θα δείτε μία νέα γυναίκα με ένα χέρι πολύ βαριά τραυματισμένο. Οι εικόνες είναι σκληρές, οπότε σας προειδοποιώ εκ προημίου γι' αυτό, μέχρι να προετοιμαστούμε έτσι και να δείξουμε και το βίντεό μας. Το ζήτημα των ομήρων θα παίξει τεράστιο ρόλο και στη συνέχεια. Όπως καταλαβαίνετε όμως, δεν μπορεί το Ισραήλ να δεχτεί ή να παραμείνει σε μία συνθήκη επιστροφής ομήρων και αυτό να σημάνει ότι δεν θα δούμε μία μεγάλη έκταση χερσαία επίθεση στη Γάζα. Όλα μετρούν, λεπτό το λεπτό μετράει. Ελάτε να δούμε, να εστιάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι ένα βίντεο το οποίο η ίδια η Χαμάς έχει δώσει στη δημοσιότητα. שבת לפנות בוקר מאזור הסדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים שלוש שעות. דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. בבקשה. Εχθές βεβαίως ήχησαν και οι σιρήνες. Είναι πολύ χαρακτηριστική η στιγμή και θα την παρακολουθήσουμε, όπου ο Ισραηλινός αξιωματούχος μιλά στο Sky News και εκείνη τη στιγμή ηχούν για ακόμη μία φορά οι σιρήνες, με αποτέλεσμα να διακόψει την συνέντευξη. Για να το δούμε.
after we destroy Hamas, after we topple it, we expect to work together with international partners so that the reality that will exist inside the Gaza Strip is one in which no terrorist organization is able... I'm afraid we're in the middle of a rocket siren now and I have to evacuate the studio. My apologies. Σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει όσοι είμαστε πολύ μακριά από αυτή την κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, έχουν συνηθίσει να ζουν σχεδόν δεν σοκάρονταν ούτε από τις σιρήνες ούτε από οτιδήποτε άλλο είναι η καθημερινότητά τους. Ωστόσο, αυτή η 11η Σεπτεμβρίου, το αντίστοιχο, όπως όλοι το χαρακτηρίζουν, που βίωσε το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς, τους έχει επανακαθορίσει όλα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την αίσθηση ασφαλείας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται επιστρέφοντας στα δικά μας. Μπαίνοντας εντός συνόρων και επαφόλου έχουν μετρήσει πια, προσμετρήσει όλα τα αποτελέσματα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κάθε κόμμα έχει βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο και δεν είναι προφανώς. Κάποιοι λένε ότι ήταν λάθος το γεγονός ότι ποσοτικοποίησε τους στόχους, δηλαδή ότι εμείς θέλουμε 13-13 περιφέρειες και τους τάδε δήμους. Απ' την άλλη, δεν μπορούσε να λείψει το πολιτικό μήνυμα, διότι ενδεχομένως θα βλέπαμε μια μεγαλύτερη αποσυσπήρωση. Τώρα, Πασόκ, πάρα πολύ ικανοποιημένο. Έχει πιάσει περίπου 100 δήμους και έχουμε βεβαίως και την νίκη στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είχαμε βεβαίως και τον κύριο Αρναουτάκη. Η Θεσσαλία ήταν το μεγάλο ζήτημα. Εδώ βεβαίως ο Χάρης Δούκας, αυτό και αν ήταν νίκη και έκπληξη, αφού κάλυψε, όπως λέγαμε και εχθές, περισσότερες από 27 μονάδες διαφορά. Αυτές που είχε δηλαδή από τον πρώτο γύρο από τον κύριο Μπακογιάννη. Και πραγματικά δεν έβγαιναν, δηλαδή να σας το πω απλά τα μαθηματικά, ακόμη και αν έβαζες τις ψήφους που πήρε ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Σοφιανός, πάλι έχει ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό. Πήρε 44.000 παραπάνω ψήφους σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Οπότε το Πασόκ είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Πολύ ικανοποιημένος όμως εμφανίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί τον κατηγορούν πολύ ότι δεν είναι αντίστοιχο με τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση έχουν συνεχίσει και ακούγονται από την πρώτη ώρα, πολύ δε μάλλον τώρα, οι φωνές. Και όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τον Γιώργο Παπανδρέου, το πρώην Πρωθυπουργό, ουσιαστικά να κάνει αυτό το κάλεσμα προοδευτικών δυνάμεων. Από το ΠΑΣΟΚ βάζουν φρένο. Λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συγχώνευση, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα έτσι μια διαδικασία διαλόγου, συνενετικού διαλόγου. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς διαμορφώνονται στη συνέχεια. Δημήτρης Κουρέτας, ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, από το ΠΑΣΟΚ και στηριζόμενος και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο μοναδικός δηλαδή περιφερειάρχης στο δεύτερο γύρο, ο οποίος στηρίχτηκε από την αντιπολίτευση, διότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν γαλάζιοι αντάρτες, αυτοί με τους οποίους ουσιαστικά έπρεπε να κλείσει τα στοιχήματα το κυβερνών κόμμα. Έρχεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 4 θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βεβαίως και στο πρώτο του μήνυμα μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής είπε ότι θα συνεργαστεί με άπαντες τους δημάρχους και περιφερειάρχες, μηδενός εξαιρουμένου, αναγνωρίζοντας βεβαίως τα πολιτικά μηνύματα που, όπως και εκείνος δήλωσε, ελήφθησαν. Τώρα έχει βρει ο Νίκος Μινάς, ο αρχισυντάκτης μας, ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο, ενσταντανέ, από μία πολύ παλιότερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Κουρέτα. Τώρα, αυτό έχει τη δική του σημασία, πάει από το 2017, όταν ως καθηγητής τμήματος βιοχημίας τον ξεναγούσε, τα βλέπετε εδώ, μέσα στο πανεπιστήμιο και του έδειχνε όλες τις νέες τάσεις. Από τότε μέχρι τώρα βεβαίως έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έγινε. Χθες είχαμε και την σύνοδο, η οποία αφορά τη σύνοδο του Βερολίνου στα Τύρανα, αλλάζοντας κεφάλαιο εκεί όπου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η σύνοδος που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Μέρκελ και, εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με την εισδοχή των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διαδικασίες ένταξης. Βρέθηκε εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός και το μήνυμα το οποίο έδωσε είναι ότι βεβαίως είναι απαραίτητο προκειμένου να συνεχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και να στηρίξει η χώρα μας την όλη διαδικασία, να λυθεί η υπόθεση Μπελέρη. Φρέντι Μπελέρης βρίσκεται ακόμα φυλακισμένος, αρνείται πεισματικά το αλβανικό κράτος να του αναγνωρίσει ότι είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, ενώ η Ελλάδα τι λέει, το επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να ορκιστεί πάση θυσία, ακόμη και μέσα από τη φυλακή, και να συνεχίσουν οι όλες διαδικασίες. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν περιμέναμε να μην θέσει ο Πρωθυπουργός και από αλβανικό έδαφος για ακόμη μία φορά, καθώς, όπως είπε και εκείνος, έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα οι διμερείς σχέσεις από αυτήν την υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, θα τα σχολιάσουμε όλα. Λοιπόν, αν έχουμε και την δήλωση του Πρωθυπουργού, ας την ακούσουμε τώρα, ναι.
συνέχεια. Την δήλωση δηλαδή που έκανε on camera, αυτά τα οποία σας ανέφερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Τύρανα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις συμμορίες ανηλίκων. Τα χτυπήματα είναι απανωτά. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς εδώ αναλυτικά, με υποθέσεις τις οποίες λες ότι δεν μπορεί, με υλικό το οποίο οι ίδιοι ανήλικοι βγάζουν στη δημοσιότητα με καμάρι και που δείχνει πώς βασανίζουν άλλους συνομιλίκους τους. Και λες, αποκλείεται να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όλοι οι δείκτες αποδεικνύουν ότι είμαστε σε μια πολύ χειρότερη φάση σε σχέση με το παρελθόν. Και βεβαίως επιτείνεται το φαινόμενο ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνται όλες αυτές οι μορφές βίας και για τον περαιτέρω εξευτελισμό, αν θέλετε, των θυμάτων μέσω του διαδικτύου. Τώρα, έχουμε ακόμα μια περίπτωση. Μιλάμε για κορίτσια. Τώρα, κακά τα ψέματα. Όταν ακούς συμμορία ανηλίκων και αυτές είναι κορίτσια, πάντα, για λόγους τους οποίους κατανοούμε όλοι, χτυπάει και δεύτερη φορά στο υποσυνείδητο. Εδώ έχουν ξυλοκοπήσει μία 16χρονη κοπέλα. Αναγνωρίστηκε εντωμεταξύ η μία από τις δράστηδες και έχει συλληφθεί. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά έχουμε και την μητέρα της κοπέλας, η οποία μας θα τη δούμε εδώ πέρα να μιλά, κατατρομοκρατημένη πια, λέγοντας ότι το παιδί της δεν μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο. Να το παρακολουθήσουμε. Άρχιζε να τη χτυπάει αυτή, της έδωσε δύο μπουνιές στο στήθος και μετά ήρθαν άλλες τρεις. Μία από τις τρεις της λέει: «Δώσ' μου το κινητό σου», λέει: «Θέλω τα λεφτά σου». Εκείνη την ώρα της δίνει μία κεφαλιά και της αρπάζει το κινητό από το χέρι, ανοίγει τη θήκη και της παίρνει τα λεφτά από τη θήκη. Μία άλλη άρχιζε να της δώσει χαστούκια και μπουνιές και να την απειλήσει ότι δεν θα ξανάρθετε στην Κηπισιά, γιατί εμείς εδώ είμαστε όνομα και όλοι μας φοβούνται και την επόμενη φορά θα φας περισσότερο ξύλο και θα βγάλουμε και μαχαίρια. Λοιπόν, είναι πραγματικά μάστιγα και οι συλλήψεις ανηλίκων έχουν ξεπεράσει και τις 300 σε επίπεδο, τις 1.300 σε επίπεδο έτους. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Είναι συναρπαστικό, είναι συγκλονιστικό. Λες ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Και όμως το βλέπουμε και από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετωπίζεται, μόνο επιτείνεται το φαινόμενο. Μεταβαίνω στο τραπέζι γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε κρατήσει και κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα παρακολουθήσουμε από το πολιτικό πεδίο. Διότι έχουμε μαζί μας τον Θανάση Φουσκίδη, τον αγαπητό μας συνάδελφο από τα παραπολιτικά. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λέμε και εμείς καθημερινά. Είναι τώρα. Στην φάση γενικότερα. Λοιπόν, και έχουμε και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρι, θα τον δούμε κάποια στιγμή. Τον Δημήτρη τώρα πίσω μας, για να κάνουμε όλη τη συζήτηση. Ο συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών και το Κόντρα. Μόλις είναι ο Δημήτρης, μας χαιρετίζουμε. Εδώ είναι. Δεσπόζων όπως πάντα. Δημήτρη μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε και εσάς. Είμαστε ακόμα κοντά και στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δεν σας είχα μαζί μου χθες, οπότε θέλω λίγο να σας ακούσω πώς αποκωδικοποιείτε τα δεδομένα, τώρα που ξέρουμε πώς τα αποκωδικοποιούν και τα κόμματα, βεβαίως. Ναι, να ξεκινήσω, Δημήτρης, που είναι και σε απόσταση, θες εγώ. Πώς... Εσύ, εσύ. Α, εγώ. Ωραία. Κοιτάς απέναντι, δεν κοιτάς σε μένα και δεν έχεις δει ότι είσαι απέναντι, το λόγο. Λοιπόν. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι σαφές ότι ο δεύτερος γύρος έχει πολιτικό πρόσημο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πρώτος, έστω και αν κατά κοινή ομολογία ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα, είχε και ο δεύτερος δεν έχει. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία χάνει δύο από τους τρεις μεγάλους δήμους, μάλιστα τον κύριο Μόραλη τώρα του παρήχε στήριξη σε αυτές τις εκλογές μόλις το 2013. Το 2023, ούτε το 2014, ούτε το 2019 του παρήχε επίσημη στήριξη. Και αυτό είναι, είναι πάντα ένα πολιτικό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Ιδιαίτερα ο Δήμος της Αθήνας έχει και πολιτικά και σημειολογικά χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά για την κυβερνώσα παράταξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι σαφέστατα κερδισμένο το δεύτερο γύρο το ΠΑΣΟΚ. Η Δήμη που πήρε είναι μια σημαντική μαγιά για τις ευρωεκλογές και αυτή η διελκυστίνδα που υπάρχει για το αν τελικά θα καταφέρει να καβατζάρει, όπως λέμε, το ΣΥΡΙΖΑ, και είτε να τον περάσει αριθμητικά, είτε να τον περάσει ουσιαστικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, πολιτικά μάλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπήρχε σαφέστατα το μήνυμα προς την κυβέρνηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ήταν μία μάχη δύο γύρων, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ούτε υπήρξε πολιτική ανατροπή σε καμία περίπτωση. Εκεί που υπήρξαν στις μάχες που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή, αυτό έγινε με πολύ εμφατικό τρόπο και στις περιφέρειες και στους δήμους της χώρας. Στο Λεκανοπέδιο όλοι οι γαλάζιοι δήμαρχοι κέρδισαν με ποσοστά 60% και πάνω. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, για παράδειγμα, που την έχασε ο κύριος Αγοραστός, στον πρώτο γύρο ο ίδιος ήταν, που πήρε ένα ποσοστό κατά τη μικρότερο, κατά μέσο όρο, από αυτό που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου. Και εκεί οι δήμαρχοι που υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, με ανατροπή μάλιστα στη Λάρισα, βγήκαν με μεγάλα ποσοστά. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι εκλογές είχαν όντως
πολύ ενδιαφέρον από πολιτικής πλευράς. Είχαν μηνύματα που ο καθένας θα πρέπει να τα διαβάσει από το δικό του μετερίζει και με τον δικό του τρόπο. Αυτό το κομμάτι το οποίο είναι προβληματικό είναι αυτό που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ξεκινάει τώρα μία κουβέντα περί του κατά πόσο θα μπορούσαν να συνεννοηθούν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που στο φινάλι είναι και απαραίτητο κοινοβουλευτικά καταρχήν. Αν θέλουν να κάνουν μια εξεταστική επιτροπή, αν θέλουν να κάνουν μια. Επειδή ακούστηκαν οι φωνές και προεκλογών, και τώρα ξανά. Είδαμε και τον κύριο Παπανδρέου να βγαίνει μπροστά να κάνει αυτό το κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Λοιπόν, θα ζητήσουμε όλα να το δούμε αυτό ξεχωριστά. Πάμε να πάρουμε την πρώτη τοποθέτηση του Δημήτρη Κουκλουμπέρη, γιατί όντως τα μηνύματα είναι πολλά και διαφορετικά. Από την κυβέρνηση, ας πούμε, λένε ότι ωραία, μας επιβεβαίωσαν το πολύ μεγάλο αίρισμα που έχουμε και προβάδισμα στις πρώτες κάλπες. Μας δώσαν όμως και το μήνυμα στις δεύτερες ότι δεν έχετε λευκή επιταγή και υπάρχει δυσαρέσκεια. Απ' την άλλη, όπως έχουμε πει πολλές φορές και εδώ, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει και στοιχεία πραγματικά έργου. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι όλοι αυτοί που μαυρίστηκαν ήταν μόνο για πολιτικούς λόγους. Μα τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μιας και το αναφέραμε και συγγνώμη Δημήτρη, έχει ξεκάθαρα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και ήττα του κυρίου Μπακογιάννη και ήττα του κυρίου Ζέρβα. Και σε άλλες περιπτώσεις, απλώς αναφέρομαι στις πιο τρανταχτές. Στις πιο χτυπητές. Ξεκάθαρα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν γνωστά σε όλους και συζητήθηκαν πολύ. Λοιπόν, και θα τα συζητήσουμε και εμείς περαιτέρω. Πάμε στο Δημήτρη μας. Λοιπόν, ναι, Δημήτρη, ακούμε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με ένα θέμα που είναι η πολύ ψηλή αποχή και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, πρέπει να βρεθούν τρόποι να αντιστραφεί αυτή η πορεία. Δηλαδή, ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν, ότι αισθάνονται ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, ότι τα κοινά δεν τους αφορούν ή ότι όλοι είναι ίδιοι, έτσι. Ακούμε τέτοιες απόψεις και από νεότερες ηλικίες. Υπάρχει βεβαίως μια ιδιαιτερότητα εδώ με τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που πολλοί ψηφίζουν σε τόπους μακριά από την πραγματική τους κατοικία και άρα θέλει στα έξοδα, θέλει υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πάντως, κάναν και το καλό με τη σταυροδοσία τον πρώτο γύρο. Σου λέει ξεμπερδέψαμε και με τις υποχρεώσεις. Δεύτερος πια ήταν σαν να μην είχε κίνητρο. Τρομερό, είναι ένα ζήτημα πάντως. Είναι ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή να παίρνουν μέρος και να εκλέγουν που τους εκλέγουν αυτοί που συμμετέχουν, αλλά το να εκλέγονται με μια πολύ χαμηλή συμμετοχή είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή πολιτικοποιήθηκε η διαδικασία και ειδικά στο δεύτερο γύρο βγαίνουν και πολιτικά μηνύματα, νομίζω αυτό το οποίο το παραδέχτηκε κιόλας ο Πρωθυπουργός, ότι δεν ήταν μια καλή βραδιά, μια καλή διαδικασία αυτή του δεύτερου γύρου, έβαλε έναν πολύ υψηλό στόχο η Νέα Δημοκρατία. Δεν τον πέτυχε. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η κυριαρχία της ότι αφισβητείται. Έχει υποστεί όμως μία ήττα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή επίσης μία τακτική η οποία την είδαμε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου που είχε καταγγελίες για εκβιασμούς, είχε μία αλαζονική στάση και μία έτσι διάθεση ότι θα πρέπει να κατακτηθούν όλες οι περιφέρειες και όλοι οι μεγάλοι δήμοι. Αυτό εκεί χάθηκε αυτό το στοίχημα, αυτός ο στόχος. Από εκεί και πέρα μετά νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα αυτής της κάλυψης είναι και η επιβράβευση προσώπων που ναι μεν είναι άφθαρτα, άγνωστα στον πολύ κόσμο, όμως με την πρότασή τους, με το σχέδιό τους επιβραβεύθηκαν από τους πολίτες. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Αθήνας και του Χάρη Δούκα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ειδικά η περίπτωση του κυρίου Δούκα και ο τρόπος με τον οποίο έκανε αυτή την ανατροπή, νομίζω ότι θα πρέπει στο μέλλον να μελετάτε για το πώς κερδίζονται μάχες που και αντίπαλοι είχαμε που θεωρούνται ανίκητοι. Είχαμε διάφορα τέτοια σοκ το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχεις βέβαια το καθαρά επικοινωνιακό του Κασελάκη, τώρα βλέπεις αυτό του Δούκα και μου δίνεις και μια πολύ καλή αφορμή να σε ρωτήσω και τώρα, Δημήτρη, θα ρωτήσω και το Θανάση. Ναι. Το debate τελικά πόσο ρόλο έπαιξε. Δηλαδή ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες να λέει, δεν έπρεπε Διαμπακογιάννης να κάνει το debate, δεν ήξερε κανείς το Δούκα από τον πολύ κόσμο. Τον είδαν εκεί, τον ακούσανε και ορίστε. Δηλαδή το ότι ο Χάρης Δούκας πήρε 44.000 παραπάνω ψήφους την δεύτερη Κυριακή, έχοντας ένα debate στην πλάτη, αυτό βασικά, και μια-δυο τηλεοπτικές εμφανίσεις, αυτές που επιτρέπονταν, είναι πραγματικά, πώς να το πω, για να μελετηθεί. Που λένε και άλλοι, που λες και εσύ Δημήτρη, ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση. Τι κέρδισε λοιπόν τον κόσμο, η ανάγκη να δει έργο και πίστηκε από μια μετριοπαθή τεχνοκρατική φωνή, τι πιστεύεις εσύ, και θα ρωτήσουμε και τον Θανάση στη συνέχεια.
Από τη συνολική πρόταση και το debate έπαιξε ρόλο, γιατί κατάφερε ο κύριος Δούκας και μπήκε σε σπίτια πολύ περισσότερων πολιτών, δημοτών, που είδαν και την πρότασή του, αλλά και την αντιπαράθεση που είχε στα επιχειρήματα με τον Κώστα Μπακογιάννη. Σίγουρα βοήθησε, αλλά νομίζω ότι είχαν πάρει μία τροπή τα πράγματα. Ο κ. Μπακογιάννης αποδείχθηκε ότι είχε και πολλές δυσαρέσκειες και από τον χώρο στον οποίο ανήκει, αλλά νομίζω κρύφηκε και η θητεία, η τετραετής θητεία, δηλαδή το πώς έπαιξε ρόλο ως δήμαρχος σε σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Απ' την άλλη, ο κ. Δούκας παρουσίασε με οραματικά στοιχεία μια πρόταση, έβαλε νομίζω αρκετά ψηλά τον πήχη για το πώς σκέφτεται και πώς θέλει να είναι η Αθήνα υπό τη δική του διοίκηση. Και βεβαίως, επειδή μιλάμε για τα πρόσωπα, θα κλείσω λέγοντας ότι όταν τον αρχές Αυγούστου το Πασόκ, ο πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωνε ότι θα είναι ο Χάρης Δούκας, γιατί υπήρχαν και άλλες διεργασίες, ακούγαμε για άλλα πρόσωπα, για κοινές στηρίξεις. Έτσι, νομίζω τώρα από τα πράγματα ότι δικαιώνεται αυτή η επιλογή. Η επιλογή δηλαδή να είναι ο κύριος Δούκας, η πρόταση που θα είναι ο δήμαρχος των πολιτών της Αθήνας. Λοιπόν, να ακούσουμε και το Θανάση, γιατί όντως είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει γίνει. Γιατί η διαφορά, όλοι λέγαμε στην αρχή, ότι σχεδόν είναι μη καλύψιμη. Υπό κανονικές συνθήκες δεν καλυπτόταν η διαφορά αυτή. Υπήρξε ένα αντινεοδημοκρατικό μέτωπο που σχηματίστηκε. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι αυτό είχε και ψήφους οι οποίες απλώνονταν από την ακροδεξιά μέχρι την άκρα αριστερά στην ανάλυση τους. Είναι μια κουβέντα αυτή που νομίζω αξίζει να την κάνουμε. Δεν βγαίνει και αλλιώς, δηλαδή μαθηματικά να το δεις. Μαθηματικά να το κάνεις δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, σίγουρα, έπαιξαν από παντού. Επειδή ακούω, ξέρω εγώ και το ξέρω και εντάξει, η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν μπορεί αν δεν είχε ψήφους από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά. Αλλά είναι μαθηματικό το θέμα. Να πάει να ρίξει πέτρα. Δηλαδή, για να μην ακούγεται σαν μομφή για τον Δούκα. Ναι. Υπήρξε αυτή η συσπήρωση δυνάμεων απέναντι και στην Ελλάδα. Σωστά. Και την ίδια στιγμή βεβαίως αποδοκιμάσει και η Δημαρχία Μπακογιάννη ακόμα και από τους ίδιους τους. Τους πολίτες που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία. Τι διαφορά σε... όμως, εσύ πώς τη μεταφράζεις. Θες να το πάμε σε απόλυτους αριθμούς. Αν δεν κάνω λάθος, 97. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, μόνο μια μικρή διακοπή. Δεν έκανε κάποιο τέτοιο προσκλητήριο ο κύριος Δούκας. Δεν έκανε άλλο τέτοιο. Σχηματίστηκε. Και δεν έγινε και μόνο στην περίπτωση της Αθήνας, έτσι. Και ο δεύτερος γύρος έχει συνήθως πάντα στις αυτοδιοικητικές εκλογές χαρακτηριστικά συσπήρωσης των άλλων δυνάμεων έναντι του κόμματος που κυβερνάει. 97.000, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνας τον Ιούνιο. 50 πήρε ο κύριος Μπακογιάννης. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, μιλάμε σχεδόν ένα στους δύο. Ωραία. Την πρώτη όμως και την δεύτερη, ο Μπακογιάννης είχε ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που λέγαμε ότι ήταν και πολύ μεγάλη διαφορά. 27 μονάδες είναι διαφορά από τον Δούκα. Τι έγινε ενδιάμεσα, λοιπόν, είναι μόνο αυτό ότι είναι ποιοι σηκώθηκαν και πήγαν να ψηφίσουν και ότι αυτοί που σηκώθηκαν και πήγαν να ψηφίσουν ήταν απέναντι και είπαν θα δώσουμε τώρα το μήνυμα. Η αποχή που υπήρξε επηρέασε τον κύριο Μπακογιάννη, ξεκάθαρα, διότι έχασε ο ίδιος 7.000 ψήφους σε απόλυτο αριθμό, από 57 πήγε 50 και ο κύριος Δούκας ανέβηκε στα ύψη. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πράγματι υπήρξε αυτό το μέτωπο που συσπηρώθηκε απέναντι στον κύριο Μπακογιάννη και σίγουρα. Οι πολίτες που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία ή την επιλέγουν παραδοσιακά στην Αθήνα ή και σε ένα μικρότερο κομμάτι τους ψήφισαν στον πρώτο γύρο για να σταλεί και το πολιτικό μήνυμα. Ήταν και υποψήφοι, δημοτικοί σύμβουλοι έτσι, και κοινοτικοί που κινητοποίησαν κόσμο. Έτσι. Στο δεύτερο γύρο δεν είχαν διάθεση να στηρίξουν με την αντίστοιχη θέρμη την υποψηφιότητα και μια δεύτερη θητεία του κυρίου Μπακογιάννη. Αυτό νομίζω ήταν εμφανές. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρο γιατί από τον πρώτο γύρο διαμορφώθηκε μια τέτοια ισορροπία. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είχε και δημοσκοπικά όμως φαινόταν. Δηλαδή φαινόταν... στην Αθήνα δεν φαινόταν. Όχι, δεν φαινόταν δημοσκοπικά. Δεν φαινόταν δημοσκοπικά. Ήταν ρεύμα. Καλά, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη κιόλας υπάρχει και η άλλη παράμετρος ότι από την εποχή του κυρίου Παπαγεωργόπουλου και όλα όσα είχαν συμβεί τότε και την πρώτη νίκη του κυρίου Γιώργη Μπουτάρη αυτοδιοικητικά και το στελεχειακό δυναμικό και η βάση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσαν ποτέ να συσπηρωθούν απέναντι σε ένα συγκεκριμένο υποψήφιο. Έτσι. Είτε αυτός λεγόταν Καλαφάτης και τότε είτε Γκιουλέκας, που είναι πρόσωπο που εκλέγονται σταθερά βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο συνέβη και με τον κύριο Ζέρβα, αλλά και εκείνου, όπως είπαμε και νωρίτερα, η ΙΤΑ έχει ξεκάθαρα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Υπήρχαν χαρακτηριστικά δυσαρέσκειες. Ο κύριος Μπακογιάννης πλήρωσε τον μεγάλο περίπατο. Ήταν σαφέστατο το πράγμα. Ήταν η μεγάλη εικόνα αυτή. Ήταν το εμβληματικό έργο που εξήγηλε ο ίδιος και τελικά ταλαιπώρησε τους πολίτες και αδίκησε κιόλας
η κατάσταση αυτή ένα έργο που πράγματι, όπως συνομολογούν άπαντες, εγώ δεν ζω στις γειτονιές αυτές, αλλά όπως συνομολογούν άπαντες, ας πούμε, στην καθαριότητα, οι γειτονιές Αθήνας ήταν σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν σε προηγούμενες δημαρχιακές αιτίες. Τώρα, επειδή η Αθήνα θέλει πολιτικό πάντα, το έχει αποδείξει η ιστορία, η Αθήνα θέλει πολιτικό στο τιμόνι. Η τελευταία φορά που είχαμε αντίστοιχο παράδειγμα του κυρίου Καμίνη, δεν νομίζω ότι τη θυμούνται άπαντες και με τις καλύτερες αναμνήσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Δούκας. Γιατί είχε ανεβάσει ψηλά τον πύχη και ο ίδιος. Δηλαδή, έχει πει μέχρι ότι και το είναι εξαιρετικά συμπαθής. Φάνηκε ότι ξέρει τα ζητήματα, έχει μια τεχνοκρατική αντίληψη για τα πράγματα. Έχει βοηθήσει ήδη δήμους με αυτή τη ως επιστήμονας. Σωστά, πέρασε είναι low profile, αλλά η Αθήνα θέλει πολιτικό, οπότε είναι ένα στίχημα το οποίο θα το δούμε. Εσύ τι λες, Δημήτρη? Εγώ νομίζω ότι τα όσα έχει υποσχεθεί στην προεκλογική περίοδο όντως βάζουν ψηλά τον πύχη. Θα κρυθεί, μπαίνει να αναλάβει από αρχές Ιανουαρίου σε μια πορεία που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και που έχει και πολλά προβλήματα όντως για τους δημότες. Γιατί κακά τα ψέματα η πρωτεύουσα, η Αθήνα δεν είναι μόνο αυτοί που ψήφισαν είτε τον κύριο Δούκα είτε τον κύριο Μπακογιάννη, είναι πολλαπλάσιοι πολίτες και όμως είναι ένα σωρό προβλήματα τα οποία. Ας πάνε να ψηφίσουν όμως. Δηλαδή αυτό τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, να δώσουμε 100.000 εξηγήσεις και δικαιολογίες ή να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει είναι τόσο χάλια τα πράγματα που ο πολίτης δεν θέλει καν να πάει να ρίξει την ψήφο του. Χάνεις όμως στη συνέχεια το δικαίωμα, καλά ότι θέλει θα πει ο καθένας εννοείται και δεν το κλείσουμε στο στόμα, αλλά στην πράξη έχει την ευκαιρία να αποφασίσει. Εκτός που αν θεωρείς ότι δεν έχει καμία πραγματική εναλλακτική. Για να σας πάω, επειδή θέλω να σας ακούσω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το μέτωπο που τελικά φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ που χαίρεται τόσο πολύ για τα αποτελέσματα. Θανάση Βουσκίδη που γράφει στο κινητό σου. Δεν γράφω. Το τελευταίο θρανείο. Όχι, κοιτάω αυτό για να είμαστε ανεκριβείς. Ναι. 94.000. Τιμωρία από τη δασκάλα. Όχι. Γιατί δεν θυμόμουν καλά τα νούμερα. Ήταν 94.895 δηλαδή η ψήφη του κυρίου Μπακογιάννη και όχι 97. Απλώς αυτό κοιτούσα τώρα για να είμαστε ακριβείς. Δεν μπορεί να σε πιάσει κανείς πουθενά. Τι γλίτωσε στην αποβολή, Θανάση. Για σήμερα μόνο. Με κοψοχολιάζει κάθε μέρα μέχρι να μπει στο στούντιο. Κάθομαι εδώ πέρα και λέω θα μπει στην ώρα του. Παρά που είναι. Τέλος πάντων. Είμαι κακός μαθητής. Όχι, σε κάποιο το ξέρεις. Πες μου λίγο έτσι όπως τα βλέπουμε τώρα τα πράγματα. Καταρχάς, θα πιάσουμε λιγάκι το θέμα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η υποδοχή των αποτελεσμάτων εξ Αμερικής ορμόμενη που έκανε ο Κασελάκης ήταν πια λες και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πιάσει τους 100 δήμους που έπιασε το ΠΑΣΟΚ. Θέλω λίγο να μου πεις αν εσύ βλέπεις αυτό το πράγμα να δικαιολογείται και να πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα που έδειξες πρώτος. Εάν τελικά όντως μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βάζουν φραγμούς από το ΠΑΣΟΚ ιδίως. Και όχι μόνο βέβαια. Ναι, Μαίρα και Δημήτρη, τώρα δεν ξέρω να συμφωνείτε, αλλά η εγγενής πολιτική αδυναμία που ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης έχει παραδεχθεί ότι διαθέτει σε αυτή τη φάση, γι' αυτό λέει ότι θέλω λίγο φροντιστήριο και θα με ξεφτέρει σε λίγο καιρό, αναδείχθηκε και στην τοποθέτησή του στον πρώτο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και στο δεύτερο. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο τι λέει, πάμε να στηρίξουμε προοδευτικούς υποψηφίους. Έρχεται το Πασό και σου λέει, εδώ είναι η δική μας. Δική μας είναι όλοι. Δεν έχετε και κανένα στο δεύτερο γύρο, τουλάχιστον σε μεγάλες περιοχές ή στη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων που υπήρξε δεύτερη κάλπη. Ελάτε και στηρίξτε τους. Τι μας λέτε εμάς. Σήμερα και χθες, και την Κυριακή μάλλον, το είδαμε εδώ και στα πάνελ του Μέγκα και όχι μόνο. Και την Δευτέρα και την Τρίτη, σε όλες τις αναλύσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στην εξίσωση. Τι μας λέτε, λέει, εμείς πήραμε μία νίκη σε δήμους και μία συμπεριφέρεια με τον κύριο Κουρέτα, στην Θεσσαλία, τον οποίο πράγματι στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ καρπώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτησης αυτής μοιραία, η οποία παραπέμπει σε παλαιότερα χρόνια, στα χρόνια του κρατεού ΠΑΣΟΚ. Σου λένε, γιατί αυτό το πράγμα να το μοιραστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν θα το έκανε ούτως ή άλλως, εάν βρισκόταν ο ίδιος στη θέση της Χαριλάου Τρικούπη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που συζητούν κάποιοι. Σπέβδουν ορισμένοι να κρατήσουν την μπαγκέτα, ξέρεις, ή να παίξουν ρόλο γέφυρας για αυτή τη σύγκληση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, επαναλαμβάνω αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να υπάρξει μοιραία κάποια στιγμή
σε κοινοβουλευτικό τουλάχιστον επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνικό και εκλογικό είναι άλλο ζήτημα. Είδα για παράδειγμα τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, όλοι αναρωτηθήκαμε. Πραγματικά. Την ώρα ήμασταν σε ζωντανή σύνδεση με το Μέγκα και λέω τι βγήκε ο Παπανδρέου εκεί πέρα να κάνει. Ενδιαφέρον. Κάτι είχε να πει. Είχε πρόσωπο από το παρελθόν το ίδιο βράδυ, διότι ήταν, είχε πάει ο Παπανδρέου στο Δούκα, είχε πάει ο Βενιζέλος στον Αγγελούδη και πάει και ο Σαμαράς στον Πτωχό. Πραγματικά. Αλλά αυτό ήταν τρομερό. Φαντάζεσαι να έβγαινε ο Σαμαράς πρώτος πριν από τον Μητσοτάκη, την ώρα που ναι. Πριν από τον Πτωχό να βγει. Θα γινόταν χαμός. Ναι, να επικαλεστεί λοιπόν ο κύριος. Να βγει ο κύριος Παπανδρέου και να επικαλεστεί εκ νέου τις δηλώσεις που ο ίδιος έχει κάνει περί συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι, το είπε και ο κύριος Πύρτζης σε γραμμή Παπανδρέου, παλαιοπασοκικός και εκείνος, έτσι, στις αναλύσεις του και στις τοποθετήσεις του. Καλώς Πύρτζης, αυτό από την πρώτη μέρα που κλείσανε οι δικές κάλπες έλεγε αυτό το πράγμα. Από τότε που έφυγε ο Τσίπρας. Έλατε, αυτό. Από τότε που έφυγε ο Τσίπρας, το λέει. Και το ζητούμενο, βεβαίως, στην όλη υπόθεση είναι ότι όσο θεωρεί ο Ανδρουλάκης ότι μπορεί να καρπώνεται την όποια δυσαρέσκεια έχει ο πολιτικά κυρίαρχος Μητσοτάκης. Και όσο θεωρεί ο Κασελάκης ότι μπορεί να είναι εκείνος που θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά, άρα θα συρρυκνώσει και το ΠΑΣΟΚ, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Δημήτρη για όλα αυτά, γιατί πραγματικά και ο κ. Ανδρουλάκης αυτό είπε. Πρώτη μεγάλη ήττα Μητσοτάκη. Ο Κασελάκης αυτό είπε. Το πρώτο μεγάλο ρήγμα έρχονται και τα επόμενα. Για να σε ακούσουμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε προφανώς είναι από προσανατολιστική, είναι σκόπιμη, δηλαδή βολεύει σίγουρα τον ΣΥΡΙΖΑ και όποιον από το ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία αναπαραγωγής τέτοιου είδους σεναρίων, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ σοβεί μια μεγάλη υπαρξιακή εσωκομματική κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά ξανά για προοδευτικές συμπράξεις και θυμίζω ότι αυτή στην πραγματικότητα ήταν η αποτυχημένη στρατηγική του από τα πράγματα στις διπλές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου, που δεν οδήγησε πουθενά και έφερε την καταβαράδρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα που γίνεται αυτό. Είναι εμφανές ότι κάποιοι θέλουν να φωλώσουν τα μηνύματα της κάλπης. Κάποιοι διεκδικούν μερίδιο από την επιτυχία άλλων ή αναζητούν άλοθε για τη δική τους αποτυχία. Γιατί θα πω ότι τα αποτελέσματα είναι, δεν το λέω εγώ, δύο δήμοι είναι. Όπου το κέρδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που είχε δώσει επίσημη στήριξη, δεν νομίζω να είναι περισσότεροι. Κανένας περιφερειάρχης, πέρα από τις κοινές στηρίξεις που είχε ανακοινώσει πρώτα το ΠΑΣΟΚ, μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωσε και αυτό και αυτός ότι στηρίζει. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Κασελάκης στο διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε κατατάξει το ΠΑΣΟΚ στην κεντροδεξιά. Το είχε χαρακτηρίσει κεντροδεξιό κόμμα. Τώρα σήμερα θυμήθηκε ότι δεν είναι κεντροδεξιά και το καλεί σε συμπράξεις. Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν είναι. Το βλέπεις τώρα αυτό. Πας αριστερά, πας δεξιά, ξεσαλλάζει το perception. Πας Αμερική να τελειώσεις με τις δουλειές σου. Ξέρεις, είναι λίγο, αλλάζουν τα πράγματα αυτά, ναι. Εμείς που το βλέπουμε, αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που το βλέπουν. Γιατί δεν ξέρω αν ρωτήσει κανείς, ας πούμε, τον κύριο Τσακαλώτο ή τον κύριο Σκουρλέτη, αν θα πούνε ότι συμφωνούν με μια τέτοια στρατηγική. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση όσο γίνεται και αναπαράγεται και την πλευρά της κυβέρνησης του Μαξίμου βοηθάει. Γιατί? Για άλλους λόγους. Γιατί το λες? Θεωρώ ότι όταν γίνεται μια τέτοια συζήτηση αποπροσανατολίζει από την πραγματική στρατηγική του κάθε κόμματος. Γιατί η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια στρατηγική που την αποφάσισε μόνος το κ. Ανδρουλάκης. Έχει αποφασίσει το συνέδριο την πολιτική αυτονομία και μια κίνηση, μια κατεύθυνση μάλλον, η οποία περιλαμβάνει βεβαίως ανοίγματα, αλλά ανοίγματα στη βάση του προοδευτικού κόσμου. Δεν μιλάει κανένας για συμπράξεις όπως ο κύριος Πύρτζης, που νομίζω από μόνος του λέει ό,τι λέει. Δεν ξέρω αν το υποστηρίζει κάποιος άλλος μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε δει να γίνεται μια ομαδοποίηση μιας τέτοιας πρότασης. Δημητρή, μιας και ανέφερες τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Φίλη, συγγνώμη, σου ανοίγω μια παρένθεση για να μας το πεις και αυτό στην ανάλυση σου. Ναι. Τώρα που τελείωσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, άρα και ένα άτυπο μορατόριο που μπορεί να υπήρχε μεταξύ των διαφόρων εσωκομματικών φατριών στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις εξελίξεις και με δεδομένο ότι δεν βλέπουμε και διάθεση της κομματικής ηγεσίας να πάει σε συνέδριο άμεσα όπως επιζητεί η ομάδα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω θα υπάρξουν εξελίξεις και μάλλον οι εξελίξεις θα προηγηθούν του συνεδρίου
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το συνέδριο πηγαίνει μάλλον μακριά. Πηγαίνει για το 2024, μπορεί και όχι σε αρχές του χρόνου, μπορεί και την άνοιξη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Με αυτό κάποιοι Αλλά άλλοι όχι. Κάποιοι ναι. λέγεται αυτό και ανοιχτά, πλέον ενός πληροφορία, ότι οι εξελίξεις, δηλαδή οι αποχωρήσεις, μπορεί να γίνουν και μέχρι το τέλος του 2023, νωρίτερα δηλαδή από το συνέδριο. Άρα λοιπόν αυτό για να επιστρέψω στην προηγούμενη συζήτηση, ανάλυση που κάνουμε. Ακόμη και ας πάρουμε μια υπόθεση εργασίας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν έτσι ανοιχτό, που δεν είναι, που είναι κάθετα αρνητικό. Με ποιον θα συνεργαζόταν σε ένα κόμμα που βρίσκεται σε ένα τέτοιο αναβρασμό, πέρα από το ότι, θα θυμίσω, ότι ναι. Το τι λέγεται για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ από στελέχη, από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, από μέσα ενημέρωσης, έτσι, δηλαδή, και για το θέμα των υποκλοπών, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη, δηλαδή βάσει ποιου σχεδίου θα γίνει μια τέτοια κουβέντα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να το ζητήσουμε ακόμη περισσότερο, να κάνουμε τελευταίο γύρο επ' αυτού, να τροφοδοτήσουμε ναι. όλη αυτή την ανάλυση την ωραία που κάνετε με τις δηλώσεις. Ναι, και θέλω λοιπόν να πω μετά και για τον κύριο Παπανδρέου κάτι. Εννοείται, θέλει να πει τον κύριο Παπανδρέου. Όλοι θέλουμε να πει για τον κύριο Παπανδρέου. Να δούμε λίγο δηλώσεις τελεχών που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το θέμα. Κατά πόσο μπορούν να συνεπάρξουν ή όχι σε ποιο πλαίσιο από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε. Μην πάμε από τη γαλάζια αλαζονία στην πράσινη αλαζονία. Μην ξεχνούμε επίσης πώς ήταν την προηγούμενη Κυριακή το ποσοστό του κυρίου Δούκα, που ήταν οριακά πάνω από τον κύριο Ζαχαριάδη, και πώς έγινε η μεγάλη ανατροπή ακριβώς γι' αυτό το λόγο που σας λέω. Γιατί συνενώθηκαν οι προοδευτικές δυνάμεις. Τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν ένα κύκλο διαλόγου και στα όργανα τους και μεταξύ τους, να βρουν την ελάχιστη πολιτική συμφωνία που θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν τη συμπόρευση, ακόμη και κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι άλλο η συγκρότηση αριστερών και προοδευτικών συμμαχιών και άλλο η συγχώνευση και η μετάλλαξη της αριστεράς σε ένα ενιαίο φορέα με την κεντροαριστερά. Απέναντι σε αυτή την άποψη είμαι εντελώς αντίθετος. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι ποτέ όριμος ο καιρός ώστε να υπάρχει μια τέτοιου είδους ενότητα, δηλαδή ενότητα προγραμματική, πολιτικο-ιδεολογική ή ενός κοινού πολιτικού σχεδίου. Εμείς συνεχίζουμε και το ξεκαθαρίζουμε την αυτόνομη πορεία μας προς τον επόμενο στόχο, που είναι οι ευρωεκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, οι ευρωεκλογές για όλους. Παρένθεση, εδώ δεν υπάρχει διαφωνία μόνο με το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Υπάρχει διαφωνία. Όχι ότι είναι κάτι καινούριο, απλώς ήρθε τώρα που άνοιξε η κουβέντα αυτή μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ακόμα πιο εμφατικά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λέει ο κύριος Κουρλέτης, το είπε και ο κύριος Φίλης, είμαστε αριστερά, δεν είμαστε κεντροαριστερά. Mm-hmm. Αντιθέτως, και ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, και εκείνοι που βρίσκονται πέριξ του νέου πρόεδρου, ο κύριος Παπάς, κατέβηκε με αυτή την ατζέντα στις σοκομματικές εκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Τη διεύρυνση που δεν κατάφερε να κάνει ο Τσίπρας ακριβώς επειδή υπήρχαν οι άλλες φωνές μέσα. Αυτή τη συνέχεια βλέπουμε τώρα. Αν θα καταφέρει να κάνει ο Κασελάκης τη διεύρυνση που δεν κατάφερε να κάνει ο Τσίπρας και όχι επειδή δεν ήθελε. Η διεύρυνση γίνεται κοινωνικά, εκλογικά και πολιτικά. Mm-hmm. Ο πολιτικός προσανατολισμός του κόμματος είναι κάτι άλλο το που θα είναι. Δηλαδή, αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να φλερτάρει ή να μπει στα μονοπάτια της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό θα το αποφασίσει. Το αν θα το αποδοχθεί ο κόσμος. Είναι άλλο κομμάτι. Ναι, okay. Αλλά ένα πολιτικό προσανατολισμό δίνει ηγεσία, έτσι. Και εδώ τα κορυφαία στελέχη διαφωνούν για το πού πρέπει να πάει εκ προημίου το κόμμα. Καλά, και ούτως ή άλλως, επειδή έχουν κατηγορηθεί. Επίσης, Θανάση και Μάιρα. Ναι, ναι, ναι. Πες το, Δημήτρη. Απλά να θυμίσω πάνω σε αυτό που έλεγε ο Θανάσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει επιχειρήσει και άλλη φορά αυτό. Το 2019, αυτό με τα καλέσματα περί προοδευτικής συνεργασίας, που πώς το είδε η κοινωνία. Το είδε ως μια τεχνητή συγκόλληση σε επίπεδο κορυφής με κάποια στελέχη, ως ένα παιχνίδι παρασκηνίου για καρέκλες. Mm-hmm, και ήταν mm-hmm. το αποτέλεσμα πάλι καταστροφικό. Αλλά ήταν τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε το 31 και είχε φτιάξει και 35 σωστά, και έγινε κυβέρνηση. Τώρα αναζητείτε και το κομμάτι της κεντροαριστεράς που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και αναζητείτε και το κομμάτι της αριστεράς που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό φτάσαμε και στο 17. Λοιπόν, για να δούμε. Ένα σημαντικό κομμάτι, μάλλον, όχι ολόκληρο. Προς είναι εντυπωσιακό. Μας χρωστάς και ένα σχόλιο για Παπανδρέου. Yeah. Τι ήθελες να πεις για Παπανδρέου, για να μην το ξεχάσουμε να προλάβουμε. Πριν το πω, ναι, θέλω να πω ότι είναι άλλο η συζήτηση, η προγραμματική, η συγκεκριμένη ατζέντα στην κοινωνία και με ειλικρίνεια, και άλλο αυτού του είδους τα προσκλητήρια που γίνεται. Πάντως, λοιπόν, να περιμένει, επειδή παραμένετε σε αυτό, μισό λεπτό, επίτρεψα μου να ρωτήσω κάτι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα που σου λέει αριστερά, μόνο αριστερά, κορυφαία στελέχη,
ο Βούτσης, ναι, ο Σκουρλέτης, πάρα πολλοί κόσμος, ο Φίλης, που περιμένουμε να βγάλουν τα μαχαίρια στο συνέδριο ή να φύγουν και πριν από αυτό, όπως μας είπες. Ότι ναι, μπορεί και πριν από το 23 να δούμε, μέσα στο 23 να δούμε τις αποχωρήσεις. Από την άλλη, το γεγονός ότι θέλουν να πιάσουν αυτό το κομμάτι και της κοινωνίας και των ψηφοφόρων, όλοι οι προεδρικοί που συνεχίζουν το έργο Τσίπρα, είναι δεδομένο. Αυτό δεν λέμε αυτή τη στιγμή. Το έργο Τσίπρα δεν συνεχίζει ο Κασελάκης στην πράξη. Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ο Τσίπρας επειδή είχε μέσα όλες αυτές τις φωνές που δεν τον αφήσαν να κάνει αυτή τη διεύρυνση, που εγώ νομίζω ότι πέρα από αυτό που λες ότι είναι στο θέμα της κοινωνίας, είναι και από άποψη ταυτότητας. Δηλαδή ο Τσίπρας ήθελε, δεν θα πω να πασοκοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει να πιάσει αυτό το κομμάτι του κέντρου. Ναι, ήθελε, δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Γιατί δεν τα κατάφερε, επειδή είχε μέσα αυτούς τους που είχε, που είναι οι φωνές που καθαρές. Με τους οποίους, παιδιά, δεν ήρθε ποτέ σε ρήξη. Δεν ήρθε, είχε άπειρες ευκαιρίες να έρθει. Σωστό, ήρθε σε ρήξη κάποτε όταν ψήφισε το τρίτο μνημόνιο με τον ιδιοκτήτη του συνασπισμού, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Τι συζητάμε τώρα. Και δεν μπόρεσε να έρθει με τον Φίλη, με τον Σκουλέτη. Δεν ήθελε ο κύριος Τσίπρας. Δεν είχε το, πώς να το πω, το εσωκομματικό σθένος, τη διάβγεια να το κάνει. Αλλά από τη στιγμή που δεν το κάνει ο ίδιος στην περίοδο της απόλυτης κυριαρχίας του, πώς ήταν να το κάνει τώρα ένας άνθρωπος που ακόμα καλά-καλά δεν ξέρει πού πάει. Δηλαδή, αν τον αφήσει από τη Νέα Σμύρνη στην Κουμουνδούρου, θα μπερδευτεί να πάει ο άνθρωπος. Δεν το λέω, το λέω σχηματικά έτσι, ναι, για, ναι, λόγω της, ότι δεν έχει ακόμα εξοικείωση πολιτική με το χώρο. Λοιπόν, τι λες και εσύ, Δημητρία? Και επίσης από την άλλη, πλευρά, είναι συγκεκριμένη και μία η κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν πολλές φωνές και θα έρθω στον κύριο Παπανδρέου. Δηλαδή, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής το δικαιώνει. Δηλαδή, με μικρά αλλά σταθερά βήματα κερδίζει και σε ποσοστά και σε ακροατήρια. Άρα, έτσι θα πορευτεί. Απευθυνόμενο, χωρίς να περιχαρακώνεται. Παιδιά, να πω κάτι. Ο Ανδρουλάκης αυτή την πορεία δεν είχε. Αυτό που περιγράφεις τώρα, ναι, είναι αντανάκληση της πορείας του Ανδρουλάκη, που επί χρόνια έχτιζε. Το ξέραμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ήθελε να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Έχτιζε προσεκτικά, έχτιζε την ομάδα του, βρέθηκε στην ηγεσία του κόμματος. Αυτό το πράγμα τώρα είναι το projection, ας πούμε, στο τι θα γίνει και με το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα συνεργασία. Ο κ. Παπανδρέου τώρα δεν μίλησε για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι παρακολουθούν τον κ. Παπανδρέου χρόνια, αυτή η θέση είναι η διαχρονική του θέση. Μίλησε ειδικά για μια αυτοδιοικητική σύμπραξη, η οποία σύμπραξη ήταν πετυχημένη με τον τρόπο που έγινε και με τη στήριξη που παρήχε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, μίλησε για διάλογο από τα κάτω, συγκεκριμένα προτάγματα, μίλησε για συνενέσεις. Έτσι, τώρα ήταν η συγκυρία περίεργη θέση, ήταν μια δήλωση που παρεμηνεύτηκε. Κάποιοι το κάνουν και σκόπιμα για να δείξουν ότι στις δικές τους προσκλητήρια υπάρχει ανταπόκριση. Όταν λέμε όμως να βρούμε κοινές συνισταμένες, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αριστεράς και να βρούμε και κοινές πλατφόρμες και να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα και να ξεκινήσει διάλογος από κάτω, μεταξύ ποιων θα ξεκινήσει? Ναι. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ? Με τη Νέα Δημοκρατία θα πάνε να μιλήσουν ή με το ΚΚΕ? Όχι σε κεντρικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια δήλωση η οποία ενδεχομένως θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική η διατύπωση και η συγκυρία η οποία έγινε θα άνοιγε μια τέτοια συζήτηση. Εγώ δεν λέω ότι κακώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Απλά διευκρινίζω ποιο θεωρώ και ποιο γνωρίζω μάλλον ότι είναι το πραγματικό περιεχόμενο. Δεν μιλάει η πολιτική αυτονομία και για τον Γιώργο Παπανδρέου και για το ΠΑΣΟΚ συνολικά είναι αδιαπραγμάτευτη. Πάντως ουδείς μπορεί, παιδιά, να διαφωνήσει ότι καλώς και κακώς, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τη σημερινή δυναμική των κομμάτων και με το μήνυμα που προέκυψε κιόλας, είχαμε την πρώτη κάλπη μετά την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στην απόλυτη στις εθνικές εκλογές, όπως και να το κάνουμε. Έστω και αν δεν υπάρχει μια εικόνα διαφοροποίησης. Αλλά υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το σενάριο του να προκύψει ένα σοβαρό πολιτικό αντίβαρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την κεντροαριστερά προϋποθέτει τη συνεννόηση του ΠΑΣΟΚ με του ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα τα σχήματα. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα καν και τα πρόσωπα που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ως προς την ουσία αυτής της υπόθεσης? Όπως είναι τώρα οι σχετισμοί και οι δυνάμεις. Απαιτούνται όντως ευρύτερες συσπυρώσεις. Αυτό είναι σωστό. Και κοινωνικά και πολιτικά. Και κοινωνικά και πολιτικά. Τώρα τι συζητάμε? Δηλαδή, αριθμητικά δεν βγαίνει. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί, παιδιά, με την αριθμητική και με τις εκπλήξεις που έχουμε φάει το τελευταίο διάστημα με τις κάλπες, πραγματικά νομίζω ότι όλοι έχουμε μείνει εννοεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σημερινό. Έτσι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Ωραία συζήτηση, ναι. Ο Θανάσης Φουσκίδης από τα Παραπολιτικά, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών και το Κόντρα, στο Επανειδήν και σύντομα, όπως λέω πάντα, και το Εννοώ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Πάμε εμείς, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, να δούμε τις εφημερίδες. Έτσι, αποχαιρετώντας τους κυρίους για να υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας και να ανοίξουμε το γεωπολιτικό τραπέζι.
ξεκινάμε με τα νέα, όπως κάνουμε κάθε πρωί. Πώς εξηγείται το αποτέλεσμα? Αυτοδιοικητικές εκλογές στο δεύτερο γύρο ήταν και πόσο έκπληξη, αναρωτιέται η εφημερίδα με διεξοδικά άρθρα και αναλύσεις, αφού είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτει. Κατέγραψε η κάλυπη κυβερνητική φθορά και πού? Τι συνεπάγεται για την κυβέρνηση η απώλεια του Δήμου Αθηναίων? Διαμορφώνεται κεντροαριστερή σύμπραξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Έτσι, συνεχίζουμε και τη συζήτηση που κάναμε εμείς εδώ. Πόσο πιθανό είναι η κίτρινη κάρτα της Κυριακής να γίνει κόκκινη στις ευρωεκλογές? Επάνω στα δεξιά θα δείτε στο πρωτοσέλιδο των νέων, έτσι αν μειώσουμε λίγο τη φωτογραφία, λίγο την απομακρύνουμε. Αθήνα Τύρανα αναζητείται διέξοδος για τον Μπελέρη. Το βλέπετε πάνω δεξιά. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα, η τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες από τον ριζοσπαστικοποιημένο, ο οποίος ανέφερε, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες, το περίφημο Αλλάχου Άκμπαρ, πριν πυροβολήσει, σκοτώσει δύο και τραυματίσει έναν, χωρίς ακόμη προς το παρόν να βλέπουν σύνδεση οι αρχές με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Να προχωρήσουμε στην Καθημερινή, παρακαλώ. Εδώ τα λάθη πίσω από τις εκπλήξεις, τι έφερε την ανατροπή σκηνικού στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών και φρένο σε περιττές εξετάσεις, ο ΕΟΠΗ περιορίζει τα φαινόμενα καταχρηστικής συνταγογράφησης, αναφέρει η Καθημερινή. Στην απογευματινή, παρακαλώ. Πληρωμές αναδρομικών από 4.000 έως και 6.500 ευρώ σε 350.000 συνταξιούχους. Ξεκίνησε η καταβολή σε 5 ετήσιες δόσεις. Και βεβαίως, πώς αποτιμώ το αποτέλεσμα, το προβληματισμένο Μαξίμου, αναρωτιέται η απογευματινή, με αναλυτικό άρθρο μέσα η εξήγηση. Πάμε να δούμε εδώ στον ελεύθερο τύπο τι γίνεται. 1989 νέες θέσεις στο δημόσιο, προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους και βεβαίως οι αριθμοί της κάλπης για αποχή και ανατροπές. Εφημερίδα των συντακτών. Πού και γιατί χάνονται οι ψηφοφόροι? Ολοένα αυξανόμενη αποχή στοιχιώνει το πολιτικό σύστημα. Περισσότερο από 60% αποχή, έτσι. Δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα μέσα, περιφερειακές, δημοτικές. Συγκλονιστικό. Στην Αυγή, η ΙΤΑ φέρνει γκρίνια, λέει η εφημερίδα, και μιλάει για ψυχρολουσία από το εκλογικό ράπισμα, προφανώς προς την κυβέρνηση. Κόντρα. Απότομη προσγείωση για Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία ξέσπασε εμφύλιος μετά τη βαριά ήττα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Ριζικές αλλαγές στην κυβέρνηση, μονόδρομος, η επιστροφή Δημητριάδη στο Μαξίμου, λέει η εφημερίδα. Πάμε στον ριζοσπάστη. Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης και στον αγώνα του ενάντια στην κατοχή. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, καμία στήριξη στο έγκλημα, λέει ο ριζοσπάστης. Θα ζητήσουμε τώρα εμείς τώρα σε λίγο τη γνώμη των ειδικών, πόσο εμπλέκεται η Ελλάδα, πόσο μπορεί να εμπλακεί. Πάμε στην On Time. Να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Κολυμπάει στο χρήμα. Οι φωτογραφίες της χολιγουντιανής βίλας Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη σάουνά της, την πισίνα της, την τεχνητή της στη λίμνη. Δύο σπίτια μέσα στο δάσος μαζί με τον Τάιλερ, συνιδιοκτήτης ο Τάιλερ. Το ένα τον νοικιάζουν προς 1.500 δολάρια τη βραδιά. Και αυτό που βλέπετε να λέει η εφημερίδα, ότι ζητάει 7,5 εκατομμύρια δολάρια στα δικαστήρια από την εταιρεία του. Είναι ο λόγος που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ότι ήταν η αιτία του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι υπάρχει δηλαδή μία νομική διεκδίκηση για αυτό το ποσό από την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν μέχρι πρότινος. Θα το δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από εκεί. Δεν ήταν δηλαδή μόνο τα μπουφάν. Καταλάβατε που το λέμε έτσι και λίγο αστεία, που το έχει πει και ο ίδιος. Είναι πιο σημαντικές οι εκκρεμότητες που έχει να λύσει. Σε τύπο της Θεσσαλονίκης τους άλλαξαν όλους οι Θεσσαλονικείς. Και αν τους άλλαξαν, λέει, 6-6 δήμους που πήγαν τη δεύτερη Κυριακή θα έχουν ένα διαφορετικό δήμαρχο. Και βεβαίως μεγάλη αλλαγή στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, εκεί που κατακριμνίστηκε ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Ζέρβας. Λοιπόν, πάμε στον ταχυδρόμο. Ουρλιάζουν για βοήθεια. Αβοήθητες οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Τεράστιο θέμα. Εδώ λένε πάνω βεβαίως και για τον κύριο Κουρέτα. Καλούν τον Κουρέτα Μητσοτάκη Αυγεννάκης. Είπαμε σήμερα στις 4 θα βρεθεί στο Μαξίμου ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Το πλήγμα που έχουν δεχθεί οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Θεσσαλία το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι συγκλονιστικό. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες και από τη Φετχάτα και όχι μόνο, προκειμένου να υπάρξει στήριξη των επιχειρήσεων αυτών. Θέλει πολλή δουλειά μπροστά προκειμένου να ξαναπάρουν μπρος. Οι συνέπειες δηλαδή θα κρατήσουν μήνες, για να είμαστε ειλικρινείς, ίσως χαθεί και η σεζόν. Πάμε στη γνώμη. Η γνώμη των πατρών, η ακτινογραφία της κάλπης και ο εφιάλτης της βίας χτυπά τα σχολεία. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι συγκλονιστικά τα περιστατικά ανήλικης βίας. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Λαγκίδη, στον κύριο Μπαλτζόη, να δούμε και τις αθλητικές, για να σας έχω πει έτσι νωρίς-νωρίς σχετικά, η ώρα 10, γιατί μετά θα μεσημεριάσουμε. Πάμε σε Sport Day. Όλα στα μπαράζ, λέει η Sport Day. Η Γαλανόλευκη θα έχει μια τελευταία ευκαιρία πρόκρισης στα play-off
του Nations League. Κάτω από τον πύχη στο χθεσινό βραδινό ραντεβού η Εθνική δεν κατάφερε να παραμείνει στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το Euro 24 μέσω του ομίλου της. Και Ολυμπιακός, χημεία για άριστα, λέει Sport Day, γουστάρω τρελά τον Μαρινάκη, η μεγάλη συνέντευξη του Αλέκου Αλεξανδρή στο sportday.gr. Να πάμε στο φως. Δεν έφτανε ο Οδυσσέας με πέναλτι του Φαν Ντάικ στο 90 και στις καθυστερήσεις, φαντάζομαι αυτό. Το 90-3, τι είναι αυτή η καθυστερήση, ευχαριστώ φίλοι μου. Η Ολλανδία 1-0. Ευτυχώς που έχω τους φίλους οπερατέρ εδώ, έναν προς έναν όλους, και βοηθάνε σε αυτές τις καταστάσεις. Κόκκινος πρωταθλητής, Τρέλα Ντανιέλ, τους έχει και το ξέρει καλά. Ο Οδυσσέας δεν έφτασε για να βρει εθνική την Ιθάκη. Βλέπετε, εδώ υπάρχει έτσι μια ταύτιση προσέγγισης. Πάμε στην ώρα. Προσοχή, κίνδυνος. Βαριά καμπάνα της UEFA για τα λέιζερ και καμπανάκι ψηλού κινδύνου για τιμωρία με κλείσιμο του πετάλου της Νέας Φιλαδέλφειας. Λοιπόν, αυτά και με τις αθλητικές εφημερίδες. Να μπούμε λίγο στο στούντιο, να υποδεχθούμε, να καλημερίσω έτσι και τον κύριο Λαγκίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ο δάκτωρ διεθνών σχέσεων Παντίου και αγαπητός μας αναλυτής. Μαζί μας και ο κύριος Μπαλτζόης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ο στρατηγός. Θα τον δούμε τώρα, τον είδαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ, που είστε και εσείς κοντά μας. Εννοείται ότι ξεκινάμε με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα σας ρωτήσω όμως, και μάλλον για να είμαι ειλικρινής, ας το πάμε έτσι. Επειδή πραγματικά η κουβέντα μας θα κινηθεί γύρω από αυτά τα δεδομένα, τα οποία όλοι λέμε ότι κρατάμε την ανάσα μας για να δούμε τι θα γίνει. Κάντε μου ένα σχόλιο για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό που έχουμε όλη αυτή την συζήτηση με τον Φρέντι Μπελέρη που πήγε χθες ο Πρωθυπουργός στα Τύρανα και από εκεί βεβαίως έθεσε εκ νέου το ζήτημα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει η χώρα μας στην ενταξιακή διαδικασία για την Αλβανία αν δεν λυθεί το θέμα της αποφυλάξης Μπελέρη και εν πάση περιπτώσει να ορκιστεί. Αυτό που ζητάμε σε αυτή τη φάση ως χώρα είναι το να ορκιστεί ο Μπελέρη ακόμα και μέσα από την φυλακή να τρέχουν οι διαδικασίες. Κάντε μου ένα σχόλιο, αγαπητέ μου κύριε Λαγκίδη. Ναι, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ζητούμενο, ξέρετε, είναι και το timing, ο χρονισμός. Mm. Δηλαδή, εάν αυτό θα μπορούσε να γίνει, αυτή η κίνηση και το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται με αυτή την κίνηση, νωρίτερα. Mm-hmm. Δηλαδή, να πιέσει πριν ορισμένες διαδικασίες παγιωθούν από πλευράς Αλβανίας. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο πριν και ίσως με διαφορετικά αποτελέσματα. Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε κατά πόσον αυτή η κίνηση θα φέρει απτά αποτελέσματα. Πάντοτε σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η πίεση. Νομίζω ότι το μήνυμα έχει, έχει αποσταλεί προς την άλλη πλευρά, αλλά δεν γνωρίζουμε κατά πόσον αυτό γίνεται αποδεκτό και σεβαστό από την αλβανική κυβέρνηση. Το αποτελέσματο δεν γίνεται πάντω. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουν αιμονή, παραπέμπουν στην δικαιοσύνη την αλβανική, ότι δεν είναι καθόλου υπόθεση πολιτική, όλα αυτά κυρία τα οποία έχουμε αυτό το διάστημα. Πάντοτε μιλάμε για ζητήματα τα οποία άπτονται τη πολιτική πιέσεων. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχουν πολιτικέ πίεσει στην πράξη, νομίζω ότι όλα αυτά στη θεωρία παραμένουν καλέ προθέσει, αλλά χωρί αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Τι λέει ο στρατηγό, κύριε Μπαλτζόη? Θα σε φορήσω απόλυτα με τον αγαπητό κύριο Λαγκίδη και ως υπηρώτης εγώ θα λείπουμε δύο φορές, διότι πραγματικά δεν ελήφθησαν, δεν ήταν τόσο ισχυρή η πίεση για να καταλάβει ο κύριος Ράμα ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ εκτιμώ δυστυχώς ότι δεν θα υποχωρήσει ο κύριος Ράμα. Έχει μάθει να λειτουργεί έτσι και δεν θα έπρεπε να τον είχαμε χαϊδέψει. Με τον προσκαλούμε εδώ, να τρώει ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κύριο Ράμα, να τον διοργανώνουμε έκθεση, να μιλάει στο συμπόσιο των Δελφών, όταν πολύ καλά γνωρίζουμε ότι μέντορας του είναι ο κύριος Ερντογάν. Άρα λοιπόν η σκληρότητα και να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με το βορειοπορετικό, η Ευρώπη θα μείνει ένα όνειρο μακρινό για σας. Λοιπόν, για έλατε να περάσουμε και στο θέμα τώρα της Μέσης Ανατολής. Έχουμε να σας ρωτήσουμε πολλά βεβαίως. Και όπως κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εσείς πραγματικά μπορείτε να σκεφτείτε και το περαιτέρω, που μπορεί να μην καλύπτουν οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις, θέλω έτσι να ξεκινήσουμε καταρχάς με τις πρώτες σας τοποθετήσεις. Επειδή έχουμε αρχίσει, κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί να είχε ήδη εισβάλει το Ισραήλ και υπό το σοκ αυτής της μεγάλης επίθεσης. Βλέπουμε ότι περνάνε οι ώρες, έχει διευρυνθεί και το τελεσίγραφο το οποίο δόθηκε στους πληθυσμούς τους Παλαιστινιακούς να απομακρυνθούν. Έχουν μείνει 600.000 άνθρωποι, να το πούμε αυτό, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία στα βόρεια της Γάζας. Δεν ήταν και εφικτό να φύγουν όλοι ούτως ή άλλως. Τι μετράει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και τι πίεσεις μπορεί να δέχεται για να περιορίσει την ένταση του χτυπήματος, που πρέπει να είναι εμφατικό, το καταλαβαίνουμε, διότι διαφορετικά θα χρεωθούν μία ήττα. Τι λέτε? Να πούμε καταρχήν ότι η όλη επιχείρηση από πλευράς Ισραήλ έχει ξεκινήσει
εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Δηλαδή, μιλάμε για επίστρατους, μεγάλη αριθμή επιστράτων, πλέον των 300.000, οι οποίοι παραμένουν ουσιαστικά με αυτό που λέμε το δάκτυλο στη σκανδάλη. Με αυτό δεδομένο και βεβαίως με την πίεση η οποία δεν εικάζεται πλέον, αλλά τεκμέρεται, η οποία έρχεται από τα έξω, νομίζω ότι έχουμε μια καθυστέρηση η οποία επιβαρύνει ίσως μελλοντικά και τους ίδιους τους πολιτικούς στόχους και στρατηγικούς οι οποίοι ετέθησαν αρχικά από το κράτος του Ισραήλ. Δείτε το εξής, έχουμε ως καινούριο στοιχείο από χθες την εκπεφρασμένη πλέον επιθυμία του Προέδρου Biden να επισκεφθεί την περιοχή και βεβαίως το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι αν κάποιος λάβει υπόψη τα χρονικά δεδομένα αυτής της επίσκεψης, αν θέλετε, αντίδραση του Ισραήλ στρατιωτική πάει ακόμα περισσότερο πιο πίσω. Να το πούμε. Αν πάει δηλαδή αύριο ο Biden όπως έχει προαναγγείλει στο Ισραήλ, δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρήσουμε ότι όσο βρίσκεται εκεί ο Biden θα γίνει οτιδήποτε. Θα είναι εξαιρετικά απίθανο, επαναλαμβάνω, να έχουμε εκδήλωση από πλευράς Ισραήλ μιας κίνησης η οποία όντως έχει εκφραστεί, αλλά με την παρουσία Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είτε διακηρυκτικά είτε πραγματικά έχει στόχο να κατευνάσει τα πράγματα, νομίζω ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι του Προέδρου Biden? Δεν θα πρέπει να μας διαλανθάνει τη προσοχή ότι είναι και εσωτερικοί στόχοι. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Biden δεν θα λέγαμε ότι έχει την πλέον επιτυχημένη θητεία όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται. Και βεβαίως και στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής, να μην πούμε για τα εσωτερικά. Αλλά νομίζω ότι έχει μπροστά του μια δυνατότητα να παρουσιάσει κάτι προς το αμερικανικό κοινό, το ακροατήριο. Με αυτό δεδομένο και βεβαίως, αν λάβουμε υπόψη την επιθυμία των Αμερικανών, της αμερικανικής πλευράς, να διατηρηθεί το κλίμα των συμφωνιών του Αβραάμ και βεβαίως μια συμφωνία η οποία είναι προβληματική με το Ιράν, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ποια σκοπιμότητα εξυπηρετείται από την επίσκεψη αυτή. Το ζητούμενο όμως, και κλείνω με αυτό, είναι τα ανταλλάγματα που θα εξασφαλίσει προς το Ισραήλ. Τι θα τους δώσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι η παρουσία των αεροπλανοφόρων και των ελικοπτεροφόρων και το καθεξής δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει μια κοινή γνώμη και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα βαθμό σχεδόν βρασμού. Έτσι είναι. Ειδικότερα να τους λέει κιόλας, και έρχομαι και σε εσάς στρατηγέ για να συνεχίσουμε και την συζήτησή μας και με τους δυο σας, ότι δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε μια κατοχή της Γάζας και δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Σύντομα ότι έχουμε και το Ιράν, το οποίο φαίνεται να συγκρατείται μέχρι στιγμής, αλλά έχει δώσει και αυτό τα μηνύματά του. Έτσι, ο αραβικός κόσμος λέει: είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι. Ναι, ξαναλέω όμως, είναι και θέμα ανταλλαγμάτων προς το Ισραήλ. Δηλαδή, τι θα ικανοποιήσει το Ισραήλ σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Τι ψήφισαν εμείς ότι θα μπορούσε να είναι δηλαδή αυτό, με την έννοια ότι πραγματικά έχουμε έναν Νετανιάχου ο οποίος και πολιτικά αυτή τη στιγμή είναι κολλημένος με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θέλει να δείξει μια νίκη τώρα μεγάλη, όπως όποια μπορεί να είναι αυτή. Θέλουν χειρουργικά χτυπήματα για να μην φορτωθούν ότι έχουν και χιλιάδες επιπλέον αμάχους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί, πέρα από αυτούς που ήδη έχουν σκοτωθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ισορροπία. Δεσμεύσεις ασφάλειας με δύο λέξεις, νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει το Ισραήλ για να μην προχωρήσει σε μια δυσανάλογη, αυτό το τελευταίο είναι εξαιρετικά προβληματικό ως όρος, σε μια δυσανάλογη απάντηση προς τη Χαμάς. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον στρατηγό. Παρακαλώ, κύριε Μπαλτζόη. Κυρία Μπάρμπα, εγώ εκτιμώ ότι η αμερικανική πολιτική, αποτυχημένη πλήρως, κατάρρευση, όπως ορισμένοι αναλυτές θεωρούν, ιδιαίτερα προς τον μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος από την άλλη μεριά βλέπουμε μια ταχεία ενοποίηση του μουσουλμανικού κόσμου. Ο σκοπός της επίσκεψης του κυρίου Biden είναι να προσπαθήσει να πείσει το Ισραήλ να μην κάνει τη χερσαία επίθεση στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να κρατήσει τη Γάζα, ούτε να κάνει εθνοκάθαρση. Εκείνο που το απασχολεί είναι να μπορέσει να εξουδετερώσει τη Χαμάς. Είναι ευκταίον αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη πλευρά, η εισβολή στη Γάζα ενδεχομένως να ενεργοποιήσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τη Χεσμολάχ, που για μένα είναι ο πιο σημαντικός παράγων, διότι η Χεσμολάχ δεν είναι Χαμάς. Είναι τόσο πολύ ισχυρή που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και στον τελευταίο πόλεμο του Λιβάνου, το Ισραήλ τα βρήκε πάρα πολύ δύσκολα. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια επιτροπή να εξετάσει γιατί δεν είχαμε πλήρη επιτυχία, αλλά είχαμε μερική επιτυχία, θα λέγαμε. Και μια επιτροπή Βίζεντορφ
η οποία καθόρισε τις ευθύνες. Λοιπόν, η Χεσμπολάχ, επιτρέψτε μου να πω και θα επανέλθω πάλι στη Χαμάς, διαθέτει αυτή τη στιγμή 150.000 βλήματα, ρουκέτες, πυράβλους υψηλής ακρίβειας, όχι όλοι, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν νοτίως στη Ιερουσαλήμ, μπορούν να φτάσουν μέχρι την έρημο Νεγκέβ, και ίσως η Χεσμπολάχ λέει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι είναι ακριβίας, όχι σαν τις Χαμάς, οι οποίοι με μια μαζική έτσι πυραυλική επίθεση και όπου πάνε και όπου χτυπήσουν μέσα στις Ισραηλινές πόλεις. Και έχουν προειδοποιήσει και απειλήσει, θα έλεγα, το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που εισβάλλεται στη Γάζα και εμείς θα χτυπήσουμε τις κρίσιμες και κύριες δομές και υποδομές του κράτους. Ένα παράδειγμα να σας πω, γιατί το έχουν πει ήδη η Χεσμπολάχ, θα χτυπήσουμε τις πετροχημικές εγκαταστάσεις στη Χάιφα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Η μισή Χάιφα θα εξαφανιστεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα. Να πούμε ότι εχθές, συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Να πούμε απλά ότι εχθές δόθηκε και μια εντολή εκένωσης ακριβώς στα σύνορα, ακριβώς με το φόβο μην υπάρξει ένα χτύπημα από την Χεσμπολάχ. Εκενώθηκαν περίπου 28 οικισμοί και χωριά μετά από εντολή του Ισραήλ. Αυτό το λέω συμπληρωματικά, ρεπορταζιακά δηλαδή, για τους θεατές. Ναι, είναι στην περιοχή Μετούλα. Είναι στην περιοχή Μετούλα, επειδή 3,5 χρόνια τα έχω γυρίσει όλα αυτά και τα έχω δει. Είναι το πιο βορειότερο τμήμα του Ισραήλ και το οποίο Μετούλα, η πόλη και τα διπλά και όλα τα χωριά είναι αυτά τα οποία ήδη, κυρία Μπάρμπα, υφίστανται πυραυλικές προσβολές από τη Χεσμπολάχ. Όχι σε μεγάλη έκταση, αλλά για να δείξουν ότι ξέρετε κάτι, είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έχουν εκενώσει γιατί δεν θέλουν άλλες απώλειες. Εδώ επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάω στο Ισραήλ με φίλους Έλληνες Ισραηλινούς, υπάρχει κάποια αισθήματα και συναισθήματα πολύ ισχυρά που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συναίσθημα, ας το πούμε, ταπείνωσης για αυτό το οποίο συνέβη. Υπάρχει ένα συναίσθημα τεράστιου πόνου, ανίποτη πόνου, για τις απώλειες, διότι αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό που έγινε. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Χαμάς από την ιστορία της. Έχουμε 1.400 νεκρούς μέχρι τώρα και αυξάνεται αυτό το παζλ του θανάτου. Έχουμε άλλο τους ομήρους από την άλλη πλευρά, μια 200αριά, 199 έχουμε ακριβώς, γύρω σε 190 ομήρους, 3.600 τραυματίες, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα επιζήσουν, μακάρι να επιζήσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει το συναίσθημα της οργής και ζητάει εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε. Αυτά δεν μπορεί να τα γνωρίσει ένας Νετανιάχου ο οποίος καταραίει. Ο Σέιμον Χέρς τον ονόμασε Dead Man Walking. Δηλαδή μετά δηλαδή αυτή την επιχείρηση ο κύριος Νετανιάχου εξαφανίζεται πολιτικά. Μάλιστα ο Τόμας Φρίντμαν στο New York Times λέει ότι το καλύτερο θα ήταν ο Νετανιάχου να προκηρύξει εκλογές σε 6-9 μήνες και να πει ότι εγώ δεν θα συμμετάσχω, φεύγω από το πολιτικό προσκήνιο. Καλά, που δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο από τον Νετανιάχου, με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, εδώ υποτίθεται ότι αποσαθρώθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, έμειναν πάρα πολύ πίσω άλλα στοιχεία, επειδή ασχολιόταν όλη η χώρα με τις αλλαγές τις οποίες ήθελε να επιφέρει σε δικαιοσύνη για να μην τον ελέγχει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, έχει ακουστεί αυτό. Για να πάω και λίγο και στον κύριο Λαγκίδη να επιστρέψω και είχαμε και σε εσάς στρατηγία για να κάνουμε έτσι ένα τελευταίο γύρο. Έχουμε και ήδη αυτές τις δημοσκοπήσεις και από την Jerusalem Post η τελευταία, δεν ξέρω αν έχετε και άλλες υπόψη, που ακόμα και οι υποστηρικτές, σε τεράστιο ποσοστό, άνω το 70%, λένε μόλις τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να παραιτηθεί. Να περιμένουμε κάτι τέτοιο, είναι τέτοιος πολιτικός άνδρας ο Νετανιάχου? Δεν είναι, αλλά ξέρετε, οι προσωπικές προθέσεις διαφέρουν από τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Πάλι ιστορικό ανάλογο μπορούμε να αναζητήσουμε στη σύγκρουση του Γιόμ Κιπούρ. Είχαμε πρωθυπουργό την Γκόλντα Μεΐρ, η οποία τελικά κατάφερε το Ισραήλ να βγει νικηφόρο από αυτή τη σύγκρουση, αλλά τελικά παραιτήθηκε. Οδηγήθηκε μάλιστα και στην ταπείνωση μελλοντική. Τώρα πλέον αμφισβητείται το τελευταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και ιστορικά προηγούμενα. Δηλαδή, ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν εγκαταλείπει εύκολα και παρά το γεγονός ότι στην πιθανότητα στρατιωτικής επιτυχίας μπορεί να κερδίσει αυτό που θα λέγαμε πόντους, εν τούτης, σε σχέση με τις εξαγγελίες ότι στόχος είναι η ασφάλεια, η λέξη κλειδί για όλη την προεκλογική καμπάνια του Νετανιάχου, αν θέλετε για όλη τη θητεία του, ήταν ασφάλεια για τους Ισραηλινούς. Αυτό απεδείχθη
αν θέλετε, το ζητούμενο και τελικά κατέρευσε. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε και νομίζω το πλέον, η πλέον πρόσφορη εκτίμηση ή αν θέλετε η πλέον καλύτερα, πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι ότι ο Νετανιάχου δεν έχει πολύ μεγάλο μέλλον στην πολιτική. Να ακούσουμε έτσι και μία τελευταία τοποθέτηση από εσάς, κύριε Μπαρτζόη. Ναι, θα συμφωνήσω με τον αγαπητό φίλο κύριο Λαγκίδη. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Πολύ σωστά ανέφερε το παράδειγμα της, της Golden Mail, διότι πραγματικά το Yom Kippur ήταν η πληγή που ακόμα υπάρχει στο Ισραήλ. Και ξέρετε, συμβολικά η επίθεση που έγινε, η εισβολή που έγινε των τρομοκρατών της Χαμάς, να προσέχουμε τις εκφράσεις μας, τρομοκράτες είναι, κυρία Μπάρμπα, τρομοκράτες είναι αυτοί που αποκεφαλίζουν και καίνε μωρά παιδιά ή παίρνουν μικρά παιδιά εχμάλωτα. Και πραγματικά η ηγεσία της Χαμάς, η ηγεσία της Χαμάς είναι αυτή η οποία δεν έχει αλλάξει. Θεωρεί το Ισραήλ, δεν το αναφέρει τη λέξη ποτέ, ως σιωνιστικό μόρφωμα και σκοπός είναι το τζιχάν, η απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Άρα με αυτούς τους ανθρώπους πότε θα συνοηθείς. Το Ισραήλ έκανε το εξής λάθος. Προσπάθησε ο Νετανιάχου τώρα τελευταία με χρηματοδότηση στη Χαμάς, προσέξτε, και με την χορήγηση αδειών για να μπαίνουν στο Ισραήλ και να εργάζονται. Ξέρετε, από τη Δυτική Όχθη μπαίνουν γύρω σε 250 με 300.000 Παλαιστίνοι και δουλεύουν μέσα στο Ισραήλ που χρειάζεται εργατικά χέρια. Και το απόγευμα ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Αυτό πήγε να το εφαρμόσει και στη Χαμάς. 18.500 άνθρωποι θα μπαίνανε και θα βγαίνανε στο Ισραήλ και θεωρήσανε ότι η απειλή της Χαμάς, αφού δίνοντας και μερικά λεπτά, έχει εξαλείψει. Και καταληφθήκαν εξαπίνης από τα γεγονότα. Η επιχείρηση αυτή προετοιμαζόταν επί 6 έως 12 μήνες με συμβούλους μαχητές τρομοκράτες της Χεσμπολάχ και συμβούλους από το Ιράν. Δεν το ξέρε κανένας, το ξέραν μόνο 4 άτομα. Και γι' αυτό δεν διέρευσαν. Μοχάμεντ Ντεϊβ, ο στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς, και δεν το ήξερε, κυρία Μπάρμπα, και αγαπητέ. Αυτός, ο Μοχάμεντ Ντεϊβ είναι αυτό που έχουν μάθει ο κόσμος, ο επισκέπτης που λέμε. Που έχουν ο επισκέπτης, όπως λέτε, που έχει χάσει τα πόδια, έχει ένα χέρι, ένα μάτι. Λοιπόν, είναι σκληρός αρχηγός, ναι, γιατί έχει χάσει και όλη την οικογένειά του. Μόνο αυτός και 2-3 άλλοι δουλεύανε στα υπόγεια, στα τούνελ της Χαμάς και προετοιμάζανε τους, για την επικείμενη εισβολή. Να φανταστείτε, ο Ισμαήλ Χανίγια, ο πολιτικός αρχηγός της Χαμάς, έμαθε για την εισβολή από το Αλ Τζαζίρα, όταν άρχισε να γίνεται. Και όλοι αυτοί ήταν τόσο καλά οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι, δεν ξέρανε τίποτε που θα κάνουνε, αλλά χωρισμένοι σε ομάδες μπαίνανε με ειδικές σημειώσεις και χάρτες, όπου ξέραν τι θα κάνουνε. Το σύνθημα, μάλλον οι εντολές ήταν με τρεις λέξεις, να σας το πω έτσι, για να ανατριχιάσουμε. Μπείτε, λέει, σκοτώστε, βιάστε, πάρτε εχμαλώτους. Αυτή ήταν η αποστολή τους. Γι' αυτό είδαμε αυτή την αγριότητα. Πώς είναι δυνατόν με αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορούμε να τους πούμε ανθρώπους, να μπορείς να έρθεις να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσεις. Γι' αυτό είναι το δίλημα του Ισραήλ, τι θα γίνει. Και να κάνω και μια πρόβλεψη έτσι, αυτό, και κρατήστε το αυτό. Η εισβολή θα γίνει ή Παρασκευή ή Σάββατο. Μπορεί να πέσω έξω, αλλά κρατήστε το. Το κρατάμε, το σημειώνουμε. Πάντα είναι. Τι να πω, μέσα, ειδικά σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Χαρά μας, σας έχουμε κοντά μας, γιατί έχουμε αυτή την ψυχραιμία αλλά και πολύ βαθιά ματιά σε αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Λαγκίδη, σας περιμένω πάρα πολύ σύντομα κοντά μας. Ο κύριο Μπαρτζόη επίσης. Ευχαριστώ τον στρατηγό, ευχαριστώ τον καθηγητή. Εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή Τζανάκη. Γιατί άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τα εμβόλια. Ποια εμβόλια? Το νέο, το επικαιροποιημένο, που αφορά στους ευάλωτους συμπολίτες, αλλά οποιοδήποτε θελήσει να εμβολιαστεί θα μπορεί να το κάνει απολύτως δωρεάν. Αυτοί οι οποίοι είναι να εμβολιάζονται, αυτούς δηλαδή για τους οποίους υπάρχει η παρένεση, η οδηγία να εμβολιαστούν, θα λάβουν στα κινητά τους SMS. Οι υπόλοιποι, όπως είπαμε, μπορούν να μπουν μέσα να αναζητήσουν ραντεβού. Τα ραντεβού για τα παιδιά ξεκινάνε από 23 Οκτωβρίου εμβολιασμοί για τις ηλικίες από 5 έως 11 ετών. Και βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να γίνει ακόμη και από αυτές που δεν είχαν εμβολιαστεί πριν με το βασικό εμβολιασμό, ενώ μπορεί να γίνει αυθημερών και με το εμβόλιο της γρήπης. Έλεγε ο κύριο Τζανάκης για να τα πούμε όλα. Ας κάνουμε και ένα διάλειμμα εδώ, να ανανεωθούμε όλοι μαζί και εσείς και εμείς και να τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο, να βρούμε και τους καινούργιους που θα μας βρουν μετά το διάλειμμα.
Λοιπόν, είμαστε κοντά σας, εκ νέου. Καλημέρα σε όσους συνδεθήκατε τώρα και έρχεστε στην παρέα μας. Θα μας πιάσετε σε ένα σημείο που πάλι θα πιάσουμε ένα νήμα πολύ έτσι, ενδιαφέροντων καλεσμένων και ωραίων συζητήσεων. Θα ξεκινήσουμε και θα ξεδιπλώσουμε τώρα το νήμα και της δικαιοσύνης και των ζητημάτων διαφάνειας και κράτους δικαίου και όχι μόνο. Θα βρούμε τον κύριο Βερβεσό, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα τον δείτε τώρα να τον καλημερίσουμε. Και θα τον ρωτήσουμε, έτσι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη. Όλοι λέμε ότι είναι μία πληγή, μία διαχρονική πληγή. Εσείς το βιώνετε όλοι στο πετσί σας καθημερινά, όλοι οι μάχημοι δικηγόροι. Χάνονται χρήματα, χάνεται δίκαιο. Χάνεται το αίσθημα ενδεχομένως δικαίου και ασφάλειας που έχουν οι πολίτες, όταν για να ξεκινήσει μια υπόθεση και να τελεσυδικήσει πάρα πολλά χρόνια μετά, στο ενδιάμεσο υπάρχει και απίστευτη ταλαιπωρία και πόνος όταν μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις και βέβαια πολλά χρήματα χαμένα όταν μιλάμε για εταιρείες και επενδύσεις. Είναι μεγάλο το νήμα. Για να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Πού βρισκόμαστε σήμερα, τώρα που μιλάμε ως χώρα? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο των δικηγόρων, είναι των πελατών, των πολιτών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται για πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια, είναι των επιχειρήσεων οι οποίες δεν μπορούν να προφούν σε επενδύσεις, είναι της ίδιας οικονομίας η οποία στενάζει κάτω από το βάρος αυτό. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είδατε από το βήμα του ΟΗΕ στην τελευταία Γενική Συνέλευση που παρέστη, ένα από τα θέματα που έθιξε ήταν αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε από τους χειρότερους δείκτες στην Παγκόσμια Τράπεζα σε σχέση με τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης. Σήμερα βρισκόμαστε στις 1.711 μέρες καθυστέρηση, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι γύρω στις 545. Το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο σε υποθέσεις του καθημερινού πολίτη, το λεγόμενο clearance rate, δηλαδή ένας δείκτης που όταν είναι κάτω από το 1 δείχνει ότι αργεί η δικαιοσύνη, όταν είναι πάνω από το 1 είναι ταχεία. Στις υποθέσεις καθημερινότητας, δηλαδή εργατικά, αυτοκίνητα, μισθώσεις, μικροδιαφορές, ενίκια, οικογενειακές υποθέσεις, το clearance είναι από το 0,60 μέχρι το 0,80 στην καλύτερη, ενώ σε υποθέσεις τραπεζών και πτωχεύσεων, διαταγές πληρωμής, ανακοπές κατά την εκτέλεση, αναγκαστική διαδικασία πληστηριασμών και ούτω καθεξής, το clearance είναι από 1,2 μέχρι 1,4, που σημαίνει ότι εκεί οι υποθέσεις προχωράνε πιο γρήγορα. Άρα βλέπουμε μια δικαιοσύνη η οποία έχει και ένα πολιτικό πρόσημο, δηλαδή στον πολίτη είναι αργή, στην τράπεζα είναι γρήγορη. Αυτό το δεν το λέω εγώ, το λέει η τελευταία έκθεση του Euroscore Board, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τομέα δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάνει το ρετήσιο. Αυτό είναι θέμα ποιων των ίδιων των λειτουργών της δικαιοσύνης, είναι θέμα δικαστών? Καταρχήν είναι θέμα της πολιτείας και της κυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατόπιν των ιδίων των λειτουργών της, οι οποίοι στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου έχουν τεράστιες ευθύνες για τους χρόνους που απονέμει με τη δικαιοσύνη. Η πολιτεία φταίει για τις υποδομές και την απουσία υπαλλήλων και υποδομών. Δεν έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα ακόμα ολοκληρωμένα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στα Σπάργανα. Δεν έχουμε ηλεκτρονικούς φακέλους δικογραφίας. Απ' την άλλη, έχουμε πολλούς δικαστές. Έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία δικαστών ανά 100.000 κατοίκους. Είμαστε η δεύτερη ή τρίτη χώρα, αν θυμάμαι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την αναλογία. Και ενώ έχουμε πάρα πολλούς δικαστές, έχουμε πάρα πολύ αργές αποφάσεις. Γιατί οι δικαστές αποφασίζουν να βγάζουν όλο και λιγότερα αποφάσεις κατά κεφαλήν. Πριν από κάποια χρόνια το εφετείο έβγαζε 8 υποθέσεις ο κάθε δικαστής. Σήμερα βγάζει 3 ο καθένας, μπαίνει στο φάγεσαι, στη δικάσιμο. Χρόνο, όταν λέτε 8 και 3, για να καταλάβουμε, ας πούμε. Στη δικάσιμο, σε κάθε δικάσιμο. Σε κάθε δικάσιμο. Δεν είναι δύο δικασίμου το μήνα, παίρνει από 3 υποθέσεις, ενώ πριν από κάποια χρόνια παίρνει 8 υποθέσεις το μήνα. Το σύστημα αυτοκάθαρσης ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοελέγχου της δικαιοσύνης. Έχουμε δει περιπτώσεις, έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, γι' αυτό το επισημαίνω, όπου δικαστές οι οποίοι αργούσαν δραματικά πια, δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος, ας πούμε, επιτραπεί να το πω εντός και εκτός εισαγωγικών, απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία. Μόνο 30, κυρία Μπάρμπα, μόνο 30, και αυτό την τελευταία χρονιά. Αυτό και στην πολιτική δικαιοσύνη. Στη διοικητική δικαιοσύνη δεν έχει φύγει κανένας. Παραμένουν οι ίδιες, έχουν μείνει όλοι οι αργοί και οι γρήγοροι και οι καθυστερούντες και οι μη καθυστερούντες. Στην τελευταία θητεία της κυρίας Γεωργίου, της πρόεδρου του Αριού Πάου, προς τιμήν της, έκανε μια κίνηση και 30 συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο καθήκον τους, τους απομάκρυνε από το σώμα. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για 3.000 δικαστές και οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες ακόμα, παρά τους 30 που φύγαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που καθυστερούν αυτές τις αποφάσεις. Αν δεν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Άριος Πάγος και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό.
Κύριε Βερβεσέ, να ρωτήσω, αυτή η μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης, την οποία έχει φέρει πια ως προμετωπίδα η κυβέρνηση μαζί με την υγεία, όλα αυτά πήγαν πίσω, το είδαμε εκ των πραγμάτων, επειδή προσπάθησε να γίνει αυτή η διαχείριση της κρίσης που είχε να κάνει με τα φαινόμενα πολιτικής προστασίας και τα καιρικά. Τώρα πια λένε από την κυβέρνηση θα προχωρήσουμε όλα τα θέματα καθημερινότητας. Μία λοιπόν από τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις που έχουν το μεγαλύτερο πρόσημο είναι αυτό της δικαιοσύνης. Τι περιμένετε, τι βλέπετε εσείς ότι σχεδιάζετε, τι θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο, τι θα θέλετε να δείτε περαιτέρω? Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και στο συνέδριο, στην ολομέλεια που κάναμε στοιχείο, που ήρθε και μας ανέπτυξε πλήρως τις απόψεις του Υπουργείου. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο πράγματι έχει μια πολύ σοβαρή προοπτική να λύσει μια σειρά από προβλήματα και να συντιμήσει τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης σήμερα. Εμείς είπαμε ότι κάναμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας. Σήμερα, μάλιστα, είναι η πρώτη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, η οποία θα ξεκινήσει να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα της πολιτικής διοίκησης, γιατί εκεί εντοπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα και στην ποινική κατόπιν. Ελπίζουμε και ευχόμεθα αυτή η προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί στο έργο του Υπουργού, το έχουμε πει, με τις προτάσεις μας, τις παρατηρήσεις μας και τις δικές μας σκέψεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς κυρίως ζούμε το πρόβλημα και εμείς το ξέρουμε το πρόβλημα. Ναι, γιατί και εμάς... και αυτή την συζήτηση και θα έπρεπε να είστε ούτως ή άλλως εμφατική συμμέτοχη σε όλο αυτό. Ποια είναι η κορονίδα, και, τι και από εμείς, όλα αυτά που βλέπετε. Κοιτάξτε, να σου πω, υπάρχουν πολλά προβλήματα, ζητήματα. Η μεταφορά ύλης από το ελληνοδικείο στα ελληνοδικεία, η μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια σε συμβολιογράφους και δικηγόρους, η ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων στον πρώτο βαθμό, η μείωση των πολυμελών συνθέσεων στον πρώτο βαθμό, η δυνατότητα να αλλάξουν ορισμένες οικονομικές διατάξεις, οι οποίες φέρνουν και καλυσιεργούν τις υποθέσεις. Αλλά κυρίως, κοιτάξτε, αν οι ίδιοι δικαστές δεν θελήσουν να παρακολουθήσουν τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης και να τους επιταχύνουν, είναι προφανές ότι αυτό το ταγκό δεν μπορεί να χορευτεί μόνο του. Χρειάζεται δύο. Αν ο ένας δεν θέλει να το χορέψει, γιατί θέλει να τεμπελιάζει και να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, είναι προφανές ότι δεν θα χορευτεί ποτέ αυτό το ταγκό. Θα μείνουμε δυστυχώς στα σημερινά, άντε να βελτιώσουμε. Είναι σαφές το μήνυμα. Είναι σαφές το μήνυμα, είναι και ανησυχητικό βεβαίως να το ακούμε. Και φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε βεβαίως και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Σήμερα λοιπόν μας λέτε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Να δούμε λοιπόν πού θα οδηγηθεί και πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την δικαιοσύνη. Κρατώ από τα πολλά και ενδιαφέροντα που μας είπατε ότι θεωρείτε πως πρέπει να αλλάξει άρδιν η στάση των ίδιων των δικαστών απέναντι στον τρόπο και στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Βερβεσό. Και εγώ ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, θα τα ξαναπούμε βεβαίως, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μεταβαίνω στο τραπέζι, διότι έχουμε μαζί μας την κυρία Ραλία Χριστίδου και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε να τη ρωτήσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά. Και μία εκ των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, αναπληρώτρια τομεάρχη εσωτερικών με αρμοδιότητα την διαφάνεια. Φορτώνεστε λοιπόν. Καλημέρα. Αρμοδιότητες και καθήκοντα. Ευχαριστώ και περιμένουμε πολύ... να δούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Θα το πιάσω το νήμα έτσι. Ξεκινώ και τονίζω την νέα σας αρμοδιότητα. Γιατί πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ και στο προηγούμενο διάστημα και στο προεκλογικό, όταν μιλούσαμε για τις εθνικές κάλπες, τα ζητήματα διαφάνειας τα έβαζε πολύ ψηλά. Ξεκινούσαμε από το θέμα των παρακολουθήσεων, να θυμηθούμε κάποιους μήνες πριν, που έλεγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνει πιο μπροστά ακόμη και από το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένες περιπτώσεις. Και τώρα φαίνεται ότι έχουν μείνει κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη πριν κατακτήσει το θόκο του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει μπροστά λέγοντας ότι θέλει να αλλάξει το σύστημα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ξεδοντιάσω που είχε υποθεί τότε σε ένα πλαίσιο πρώτη συνάντηση με τους οπαδούς. Ποιοι είναι οι στόχοι από εδώ και πέρα? Τώρα που περιμένουμε όλοι να αρθρώσετε αντιπολιτευτικό λόγο ακόμη πιο έντονα, παρά τις διεργασίες τις πολύ έντονες στο εσωτερικό του κόμματος, κυρία Χριστίδου. Έτσι, όπως ακούσαμε και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου, παρεπιπτόντως εξαιρετικό η σύνδεση που κάνατε, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για τον πολίτη και για την καθημερινότητά του το να υπάρχει όσο γίνεται περισσότερη καθαρότητα, θα πω εγώ. Η διαφάνεια είναι ένας όρος που όλα τα χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα έχει κακοποιηθεί από πολλές πλευρές. Και έχουμε ευθύνη σε αυτό όλοι. Πολιτική και κοινωνία και φορείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θεωρώ ότι αν πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη. Πράγματι φιλόδοξο το σχέδιο της κυβέρνησης. Ωστόσο, μας έχει συνηθίσει, ξέρετε, σε αυτά τα φιλόδοξα σχέδια τα 4 προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς, σε ένα πολύ μεγάλο σημείο,
δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους που ήδη έχουν θέσει, προφανώς εγώ θα πω καλοπροαίρετα και μόνο για το καλό της κοινωνίας. Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι με απασχολεί πάρα πολύ, φέρει πριν να θέσω ένα παράδειγμα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Mm-hmm. Ακόμα υπάρχει η κυρία αναπληρώτρια. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σας θυμίζω, ήταν πάλι ένα από τα πολύ μεγάλα φιλόδοξα σχέδια της κυβέρνησης. Προς το παρόν έχει, αν μου επιτρέπετε, διακοσμητικό ρόλο, δηλαδή αν δείτε και την έκθεση που κατέθεσε τώρα τον Ιούλιο του 23, οι περισσότεροι έλεγχοι αφορούσαν τον αντικαπνιστικό νόμο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε σύνδεση με τη δικαιοσύνη και σε σύνδεση με την διοίκηση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι είναι ο αντικαπνιστικός νόμος. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία θα τα παρακολουθήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να ελεγχθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και κατά προτεραιότητα όλες οι απευθείας αναθέσεις ανά τομέα, ανά περιοχή, ανά περιφέρεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε ήδη προτάσεις. Θα φτιάξουμε και άλλα πράγματα, πάντοτε σε συνεργασία, εγώ θα πω. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πως το αισθάνομαι εγώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, να αποκτήσει ξανά πραγματική επαφή με την κοινωνία. Πραγματική επαφή. Όχι στα λόγια. Χαίρομαι γιατί πάτε κατευθείαν στην ουσία. Πάντα μιλάτε έτσι ειλικρινά και από καρδιά. Αυτό το εκτιμώ δηλαδή και δημοσιογραφικά, σας το λέω ανοιχτά και απέναντι στους ουσιαστές. Δεν θέλω να σας. Την αλήθεια μου θα πω και πάλι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και αυτό που μιλάω σε εσάς έτσι, μιλάω γιατί μου το εμπνέεται, ξέρετε. Αυτά ιδιαίτερα. Είναι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε έτσι με τους τηλεθετές μας ειλικρινά, γιατί αυτό εκτιμά ο κόσμος και το απέδειξε. Ο κόσμος θέλει απλότητα, θέλει να μιλήσεις, να του δείξεις ότι έχεις μια εναλλακτική πρόταση, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να πατήσεις αυτήν για να έχει και ένα αντίβαρο στη συνέχεια. Να έχει κάτι να περιμένει και να προσδοκά. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε όλες και όλοι ποιος είναι ο λόγος που ασχολούμαστε με τα κοινά. Ποιος είναι ο λόγος που ασχολούμαστε με τα κοινά, γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον κόσμο. Θέλουμε να προσφέρουμε. Εάν δεν είσαι μέσα στην κοινωνία και δεν έχεις τη διάθεση να τους ακούσεις, να τους αισθανθείς, να ζήσεις τη δική τους πραγματικότητα έτσι όπως εκείνοι τη βιώνουν, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε την κατάλληλη μέθοδο. Μπορεί να έχουμε τα εργαλεία, αλλά δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τις πολιτικές αυτές, οι οποίες εν τέλει θα τους ξεκουράσουν, θα τους ανακουφίσουν. Ανακούφιση χρειάζεται ο κόσμος, εγώ αυτό αισθάνομαι. Οτιδήποτε μπορεί να τους ανακουφίσει από τα προβλήματα τα οποία είναι πολλά, είναι πολύπλοκα και περιμένουν να απαντηθούν, mm-hmm. Οτιδήποτε μπορεί να τους ανακουφίσει το παίρνουν ως θετικό. Το να στέκομαι απέναντι μόνον και να ψάχνω να βρω τα προβλήματα στον πολιτικό μου αντίπαλο, χωρίς όμως εγώ να έχω να προτείνω κάτι, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην με ενδιαφέρει να μπλεχτώ, να ανακατευτώ στο παιχνίδι μέσα σε εισαγωγικά, το λέμε την καλή έννοια mm-hmm. το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι κάτι το οποίο το παίζουμε γιατί μας δίνει ευχαρίστηση, έτσι. Γι' αυτό λέμε παίζω μουσική, παίζω έτσι. Λοιπόν, αν μας ενδιαφέρει να εμπλακούμε ή δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει πάρει μια απόφαση λοιπόν. Κάπου χάθηκε όμως πριν. Τώρα είναι καινούργια απόφαση. Έχουν ληφθεί οι αποφάσεις. Περιμένουμε το συνέδριο για να ληφθούν καινούργιες αποφάσεις. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Είναι το παραδεκτό λοιπόν ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ την επαφή με τον κόσμο. Αυτό πλέον το λένε πολλοί. Το ερμηνεύουν ο καθένας διαφορετικά. Στελέχη από όλες τις τάσεις, τις μπάντες, τις φράξεις, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Παραδέχτηκαν στο τέλος ότι το αποτελέσματος χάθηκε η επαφή με τον κόσμο. Έρχεται ένας νέος πρόεδρος και λέει: εμείς θα παράξουμε πολιτική καταρχάς με τον κόσμο. Στο δρόμο, στην επαφή, στην επικοινωνία. Αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και σαφές ότι χρειαζόμαστε συμμετοχή. Ζητάμε τη συμμετοχή. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας το 2019, επενθυμίζω, είχε πει ότι θέλουμε μία νέα σχέση, να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση με τους πολίτες, θέλουμε μία νέα σχέση με την πολιτική, αυτό ακριβώς εννοούσε. Εννοούσε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα. Και ξέρετε, αυτή ίσως είναι και η βασική δομική μας διαφορά
με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που κοιτάζουν τα πράγματα με μία άλλη οπτική. Η διαφορά είναι το ότι δεν, η σύγχρονη αριστερά τουλάχιστον, η αριστερά που θέλει να πετύχει το στόχο του να μπορέσει να κυβερνήσει, να λύνει προβλήματα, να μπορεί να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία, αυτή η σύγχρονη αριστερά δεν πρέπει να κοιτάζει την κοινωνία αφιψηλού. Mm-hmm. Δεν πρέπει να στέκεται μόνο στον, πώς θα το πω, στον παιδαγωγικό χαρακτήρα της αριστεράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, είναι εκ των προτέρων ότι υπάρχει αυτό. Ωστόσο, δεν πρέπει να στέκεται μόνο εκεί. Δεν πιστεύουμε, δηλαδή, ότι με το να λέμε κάτι, ότι μπορούμε να επιβάλλουμε στην κοινωνία, μέσα σε εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθεί η λέξη, να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία στο να κοιτάζει τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην κοινωνία, να μπορούμε να αφουγκραστούμε το πρόβλημά της και να δώσουμε τη λύση. Άρα, εγώ καταλαβαίνω από αυτό που λέτε το πολύ ουσιαστικό, ότι παραδεδειγμένα υπάρχουν στελέχη μέσα, ίσως πιο παλιά στελέχη, ιστορικά στελέχη, στελέχη που θεωρούν δεν ότι πάνω στους χτίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε την πραγματικότητα της κοινωνίας έτσι όπως την αισθάνεται. Αμφισβητήθηκε όμως. Υπήρξε δηλαδή μια τάση, ας πούμε, καθοδήγησης ευγενούς της κοινωνίας, ενώ είχε χαθεί η επαφή με την κοινωνία. Μόνο ευγενή είναι τα κίνητρα, δεν το συζητώ. Ωστόσο, ως μέσον, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που θέλεις να τους βοηθήσεις. Ωραία. Πώς γίνεται αυτό τώρα, πώς μεταφράζεται στο εσωτερικό? Εδώ, δημοσιογραφικά, το λέγαμε και στο διάλειμμα, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Και σας έλεγα ότι και εμένα μου φαίνεται, πώς να το πω, όχι αμήχανο, γιατί είναι η πραγματικότητα. Όταν υπάρχει ένα κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και οι συζητήσεις σε όλα τα δημοσιογραφικά τραπέζια επί εβδομάδες ήταν, θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διαλυθεί. Táxi. Θα είναι ένα κόμμα, θα είναι δύο, δεν θα είναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, το οποίο ξεκλείδωσε με όλες τις προηγούμενες διεργασίες και βλέπουμε ότι δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, εκ προημίου, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν στελέχη? Όχι, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο? Όπως σας είπα και πριν, πιστεύω πραγματικά στις ειλικρινείς και αγαθές προθέσεις όλων. Mm-hmm. Αυτή είναι η αφετηρία. Θεωρώ ότι έχει μεγαλώσει πολύ το θέμα, κυρίως από το δημοσιογραφικό κόσμο, έτσι όπως λέτε. Mm-hmm. Λογικό είναι. Θέλετε να βγάλετε κι εσείς την είδηση. Δεν έχετε πάρα τόσο πρόβλημα, δηλαδή, όσο παρουσιάζετε ή βγαίνει από τα ρεπορτάζ, συζητείτε? Δηλαδή, τα θέματα είναι πιο mild, είναι πιο μετριοπαθή, τα πνεύματα, οι αντιρρήσεις? Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Εγώ που ασχολούμαι με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν μόνο με τα καθήκοντά μου, αν θέλετε, δεν έχω εισπράξει αυτό το κλίμα το οποίο περιγράφεται. Ίσα-ίσα. Μπαίνουν κάποιοι κανόνες, mm-hmm, οι οποίοι μας βοηθούν στο να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη. Ναι. Να γίνουμε δηλαδή εμείς καλύτεροι, αυτό έχει σημασία. Γίνονται περισσότερες συζητήσεις, γίνεται περισσότερη συλλογική δουλειά. Έχουν υποθεί και σκληρά πράγματα, κυρία Χριστίδου. Και απέναντι πείτε στο μου, πρόσωπο, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, έφερε μου 150.000 ανθρώπους στις κάλπες. Πείτε μου και θα σας απαντήσω. Πείτε μου. Λοιπόν, έχουμε. Να τους πιάσουμε τη σειρά. Ναι, να μην μιλάμε γενικά. Για τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, έχουμε ακούσει τον κύριο Φίλη να λέει πάρα πολύ σκληρά λόγια. Κύριος Φίλης δεν είναι βουλευτής, να πούμε αυτή τη στιγμή. Δεν εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό. Επόμενος. Μάλιστα. Ο κύριος Βούτσης, ο οποίος λέει δεν θέλω να δω να αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνεται ένα κόμμα της δεξιάς σοσιαλδημοκρατίας και δεν έχει κτήμα το Κασελάκη στις θέσεις του κόμματος και, εν πάση περιπτώσει, ότι και για τα οικονομικά δεν έχει καταλήξει το κόμμα σε κεντρικές θέσεις. Πώς βγήκε στο ΣΕΦ και είπε αυτά που είπε, διαφωνώ. Όχι, το κόμμα έχει θέσεις, είναι εκλεγμένες θέσεις και σε αυτές τις θέσεις έχει πατήσει ο νέος πρόεδρος. Δεν έχει πει κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στις αποφάσεις. Και ούτε και νομίζω ότι αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η προσέγγιση που ανέκαθεν ήταν ανθρωποκεντρική. Mm-hmm. Ανέκαθεν ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον εγώ όταν μπήκα και το 2019 και αποφάσισα να κατέλθω σε εκλογές, έτσι,
Πάντοτε θυμόμουν, αν γυρίσετε σε προηγούμενες συνεντεύξεις, να λέω για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που έχει κυρίως ως έκφραση του Αλέξη Τσίπρας και οι άνθρωποι που έχουμε αποφασίσει να τον υποστηρίξουμε και να τον στηρίξουμε στην προσπάθειά του. Ωραία, πριν συνεχίσω να αναφέρω άλλες δηλώσεις τελεχών για να μου απαντήσετε. Αυτό το νήμα του έργου Τσίπρα, ο οποίος ήθελε τη διεύρυνση για το κόμμα, αυτό προσπαθεί τώρα να πιάσει και να συνεχίσει ο Στέφανος Κασελάκης. Και ρωτάει η κυβέρνηση, ρωτάμε οι δημοσιογράφοι, ρωτάνε όλοι. Αν δεν κατάφερε τη διεύρυνση όταν είχε μια μεγάλη δύναμη στα χέρια του. Ο Τσίπρας και ένα ποσοστό 30% κάποια στιγμή και αργότερα τα ποσοστά του 19%. Θα το κάνει τώρα ο Κασελάκης με αυτούς τους σχετισμούς δυνάμεων, τι απαντάτε? Και με όλους εσάς βεβαίως, έτσι, γιατί το προσωποποιούμε στους Προέδρους, αλλά είναι το θέμα και τι γίνεται με τα πρόσωπα στο ιστορικό του κόμματος. Τι λέτε? Μα κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε τις δυνάμεις αυτές που είχε, χωρίς να έχει απέναντί του συνυποψήφιους, οι οποίοι πρότειναν ενδεχομένως κάποιο άλλο σχέδιο. Mm-hmm. Ο Αλέξης ο Τσίπρας κατέβηκε στις εκλογές και ζήτησε ένα ναι ή ένα όχι στη συνέχειά του. Η περίπτωση του Στέφανου Κασελάκη, ενός ανθρώπου νέου, με εφόδια τα οποία, μπορώ να σας πω, εφόδια ανθρώπου, έτσι όπως τον έχω γνωρίσει εγώ, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φοβερή συνέστηση και ταυτόχρονα έχει μία απόλυτα τετράγωνη λογική. Αυτό πιστεύω ότι είναι τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος που θέλει να εργαστεί, που θέλει να δουλέψει, γιατί πολύ απλά αγαπάει τον τόπο του και θέλει να προσφέρει. Άρα γιατί να μην τα καταφέρει. Ήδη ο συσχετισμός των δυνάμεων, τουλάχιστον μέσα στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι υπέρ του. Mm-hmm. Τώρα, καλά, έπεισε βέβαια και το μήνυμα όταν από την κοινοβουλευτική ομάδα, την πρώτη στην οποία προείδρευσε, είδαμε αυτά τα 16 λευκά. Θα μου πείτε, δεν ήταν 25, δεν ήταν 30. Ήταν όμως 16 λευκά, που και αυτά ήταν ένα μήνυμα. Ήταν, εντάξει, μήνυμα τώρα, τι μήνυμα ήταν. Τι μήνυμα, εσείς θα πείτε. Απλά, θα σας πω εγώ πώς το εξέλαβα. Ορισμένοι διαφώνησαν με τη σύνθεση του Προεδρείου. Mm-hmm. Αυτό. Okay. Αναφέρω το δικαίωμά του, δεν το συζητάμε. Okay. Από εκεί και πέρα δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο πώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Λοιπόν, ο κύριος Κουλέτης, για να συνεχίσουμε... Για παράδειγμα, και χθες, για να, αυτό που λέω, δηλαδή, λέω αλήθεια δηλαδή, και χθες, ας πούμε, έγινε συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί είμαστε στα πλαίσια της προετοιμασίας για τον προϋπολογισμό, ήταν όλοι μέσα στη συζήτηση και συμμετείχαν όλοι, είτε με λευκό, χωρίς λευκό. Μου παρουσιάζεται μία εικόνα η οποία είναι, λες και πραγματικά είναι τα πράγματα πολύ ήρεμα. Ενώ όλοι αισθανόμαστε, και γι' αυτό επιμένω, γιατί το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, ότι θα βγουν τα μαχαίρια, γιατί αυτό θα το ζητήσω σε ένα δημοσιογραφικό τραπέζι, αν δεν είχα έτσι ίσως έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Αλλά πολύ ειλικρινά, επειδή τα ίδια τα στελέχη λένε, περιμένουμε το συνέδριο για να δώσουμε τη μάχη. Το κόμμα είναι αριστερό-αριστερό. Μα ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, τι να πω. Ειλικρινά. Απορείται. Υπάρχουν δουλειές που πρέπει να γίνουν. Δουλειές εννοώ, πώς να το πω, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία. Mm-hmm. Το όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, δεν ξέρω. Ωραία. Μου λέτε ότι δεν θεωρείτε να κάνετε. Αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα πω. Α, μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό έχει την δική του σημασία. Όχι, το χρησιμοποιώ συνέχεια. Αυτό το λέω και για τον εαυτό μου. Προφανώς χρειάζεται. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι ότι αυτό που κρατάω από εσάς είναι πως δεν θεωρείτε δεδομένες τις απομακρύνσεις τελεχών, ενώ άλλοι τις θεωρούν σχεδόν ένα μονόδρομο. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να σας πω γιατί. Ενωμένος... Δεν μπορώ να θεωρήσω εκ των προτέρων δεδομένη μία αποχώρηση. Δεν ξέρω. Ποιον θα εξυπηρετήσει στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιον εξυπηρετεί το να αποχωρήσει κάποιος. Δηλαδή, ίσως πρέπει να σκεφτούμε τελικά κάθε φορά που αποχωρεί κάποιος από ένα σχήμα που έχουν δοθεί μάχες και αγώνες, αν εξυπηρετεί το συλλογικό καλό και το δικό του καλό. Αν κάποιος θέλει να εξυπηρετήσει το συλλογικό καλό και θεωρεί ότι θα το εξυπηρετήσει καλύτερα αποχωρώντας από ένα σχήμα, τότε σαφώς είναι ελεύθερος να το κάνει. Τον νέο πρόεδρο, τη νέα ομάδα, τη διευκολύνει να φύγουν κάποιοι οι οποίοι εκ των πραγμάτων πάντα δείχνουν τουλάχιστον τώρα τη διάθεση ότι θα είναι απέναντι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε την ηγετική ομάδα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος έχει πει ότι μπορείς και καλοπροαίρετα πάντοτε λειτουργεί. Mm-hmm. Και αυτό είναι, ξέρετε, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εγωιτεύει από την άποψη ότι δύσκολα συναντάς
ανθρώπους στην πολιτική που αυτό που σου λένε στο τετ-α-τετ, στο ιδιωτικό, να το λένε και δημόσια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο για μένα. Μου δίνει δηλαδή κουράγιο και εφόδια και τροφή για να μπορώ να τρέξω κι εγώ, έτσι. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα, εμείς που είμαστε βουλευτές και είμαστε στο μετέχμιο, δηλαδή είμαστε και μέσα στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο, δεχόμαστε πιέσεις από παντού. Οπότε πρέπει και εμείς από κάπου να τροφοδοτηθούμε. Τροφοδοτήστε, λέτε, λοιπόν, από τον Απόλυτα, γιατί είπε ότι μπορώ να πάρω το καλό από τον καθέναν. Mm-hmm. Όσο λοιπόν υπάρχει καλό και όποιος βγάζει περισσότερο τα καλά του στοιχεία, αυτά που οικοδομούν μια κατάσταση, αυτά που βοηθούν μια κατάσταση, τότε αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα παίρνουμε στη φαρέτρα μας όλοι. Λοιπόν, μου δώστε ένα, νομίζω, πολύ ωραίο έναυσμα. Ήθελα να σας απευθύνω αυτό το ερώτημα. Πιο προσωπικά μιλώντας, ναι. Εσείς είστε ένα πρόσωπο το οποίο πια έχετε ταχθεί στην πολιτική, έχετε χρόνια πορεία, συνεχίζετε. Μας λέτε ότι συνεχίζετε κιόλας, αφού έχετε και το κίνητρο και την έμπνευση. Είναι πολύ σημαντικό ο πρόεδρος του κόμματός σου να σε εμπνέει για να προχωρήσεις, να ακολουθήσεις ένα όραμα, να το στηρίξεις. Από τότε που ξεκινήσατε μέχρι τώρα, υπήρξαν στιγμές που είπατε έπρεπε, ίσως δεν έπρεπε να πλέχτω σε αυτήν την ιστορία. Είναι η στιγμή να φύγω. Ή, εν πάση περιπτώσει, με έχουν απογοητεύσει πράγματα. Ή πάντα είχατε αυτό το κίνητρο, όποιο ήταν, την προηγούμενη μπορεί να ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, μετά οι δυσκολίες της χώρας. Τώρα αυτά τα οποία έχετε να ξεπεράσετε. Θέλω λίγο να το μοιραστείτε αυτό μαζί μας. Είναι πολλά πια τα χρόνια, έτσι. Είχατε συστηθεί τελείως διαφορετικά στον κόσμο, ναι. Μέσα από πολύ μεγάλη σημαντική καλλιτεχνική πορεία. Να πούμε ότι είστε και αριστούχος, πτυχιούχος πανεπιστημίου. Δηλαδή, έχετε κάνει πολλά διαφορετικά. Δημόσια διοίκηση. Είναι hardcore. Είναι κάτι όμως το οποίο υπηρετείται καιρό. Άρα... Τώρα κάνω ένα μεταπτυχιακό στο ΠΑΔΑ, δημόσια οικονομική. Ορίστε, και πολιτική. Ναι, ναι. όσο μπορείς να. Όσο το μεγαλύτερο στοίχημα στη ζωή ενός ανθρώπου για μένα είναι να μπορεί να εξελίσσεται. Έτσι. Και να, για να γίνεται καλύτερος, έτσι μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, είμαι στο στίβο της ζωής από 18 χρονών. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου και τις έχω αντιμετωπίσει με χαμόγελο mm-hmm. και με δύναμη και με κουράγιο. Ποτέ δεν παίρνω μία απόφαση εν θερμό. Πάντοτε σκέφτομαι και μετράω τι μπορώ να υπηρετήσω και τι όχι και λειτουργώ ανάλογα. Όταν το 2015 αποφάσισα πρώτη φορά να εκτεθώ δημόσια, πίστευα σε ένα σκοπό. Mm-hmm. Θυμίζω ήμουν υποψήφια το 2015 σε μία εκλόγιμη θέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήθελα να βοηθήσω την κοινή προσπάθεια. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα συνεχίσω ή ότι θα μου δοθεί ευκαιρία να μπω σε κάποιο ψηφοδέλτιο και να τα καταφέρω, χωρίς να έχω αυτό που λέμε την υποστήριξη του μηχανισμού, έτσι, του κομματικού μηχανισμού. Ωστόσο, το έκανα γιατί το πίστευα. Και επειδή φτάνεις εκεί πάντοτε που κοιτάς... Mm-hmm. Το λέτε αυτό, ωραίο είναι αυτό. Ναι. Κρατώντας πάντοτε το ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς από πού έχεις ξεκινήσει και τους αγώνες που έχεις κάνει για να φτάσεις κάπου, να μην ξεχνάς ποιος είσαι δηλαδή ποτέ, τιμάς την επιλογή σου και την τιμάς μέχρι τέλους. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τα 5 χρόνια αυτά, από το 2019 βλέπω που εξελέγει στο Β3, δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι όχι, δεν έκανες καλά. Λάθη σαφώς κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι από τα λάθη να κάνουμε μετά μια εκτίμηση, μια ανάλυση και να προχωράμε παρακάτω με στόχο να μην τα επαναλάβουμε. Αυτό είναι μια δουλειά που σαν χώρος δεν την έχουμε κάνει με ειλικρίνεια ακόμα. Έχει γίνει σε πολλές συζητήσεις ιδιωτικές, αλλά με ειλικρίνεια δεν την έχουμε κάνει. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης, συγγνώμη, κατάφερε να πάρει μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία και το έσω κομματική, αλλά το κυριότερο για μένα είναι το ότι έχει πάρει τόση μεγάλη πλειοψηφία συμπάθειας, εκτίμησης, σεβασμού στην κοινωνία. Mm-hmm.
δεν είναι μόνο ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς βλέπετε, δηλαδή παρότι μόνο... ότι δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά, ας πούμε, θα έλεγε κάποιος, εσείς βλέπετε ότι έχει επίδραση. Δηλαδή βεβαίως, ο κόσμος έχει μια θετική ματιά, λέτε. Ναι, και για μένα αυτό είναι το, είναι το σημαντικότερο. Ξέρετε, κάθε φορά που ακούω, μα πώς το κατάφερε και κάποιος, οποιοδήποτε, άντρας, γυναίκα, πώς τα κατάφερε και κέρδισε. Πώς τα κατάφερε και κέρδισε. Ποιος είναι από πίσω, ποιος βοήθησε. Τι σύστημα υπάρχει, ή να είναι φυτευτός, να είναι δεν ξέρω εγώ. Όταν ακούω τέτοια, αντιλαμβάνομαι το ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που λέμε ότι δεν υπάρχει πραγματική επαφή με την κοινωνία και ο στόχος μας το σημαντικότερο είναι να αποκτήσουμε αυτή την επαφή. Διότι αν την είχαμε αυτή την επαφή, τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί που καταφέρνουν ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Και αυτό και όλα, αν μου επιτρέπετε για να κλείσουμε με αυτό, θεωρώ ότι αποτυπώθηκε και στις εκλογές, τώρα προχθές, που ήταν η πρώτη ρογμή στην πατοκρατορία Μητσοτάκη. Δεν πανηγυρίζουμε. Α, γιατί σας είπαν ότι παραπανηγυρίζατε σε σχέση με τα αποτελέσματα. Όχι, λέτε. Πανηγυρισμοί και ιδίως από μένα πολύ μακριά οι πανηγυρισμοί. Με τριοπάθεια, σοβαρότητα και... τουλάχιστον μας έδειξε ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο στην πολιτική να αυτοαξιολογηθείς. Ναι, αποδεικνύεται αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να αυτοαξιολογηθείς. Άρα, το γεγονός ότι υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και σε περιφέρειες, θεωρώ ότι αφενός έδειξε ότι ο κόσμος για άλλη μια φορά είναι πιο όριμος από τις πολιτικές ηγεσίες. Και από τους κομματικούς σχηματισμούς. Έστειλε μήνυμα, λέτε. Δεν άλλαξαν οι σχετισμοί ουσιοδός, αλλά έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει λευκή επιταγή η κυβέρνηση. Σαφές. Και ότι όταν οι προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου ενώνονται, τότε μόνο μπορείς να. Πόσο θα ενωθείτε όμως, ορίστε να, πριν κλείσουμε. Το Πασόκ βάζει φραγμούς. Γιατί λέει να ενωθώ με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω λόγο να το κάνω. Είμαι μπροστά, προσπαθώ να ενισχυθώ κι άλλο. Βλέπω ότι αυτοδιοικητικά πήρα 100 δήμους. Τι λόγο έχω να το μοιραστώ όλο αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όταν λέω προοδευτικός κόσμος, πάντοτε όταν μιλάω από την πλευρά του κόσμου. Mm-hmm. Πραγματικά του κόσμου. Όταν μιλάω για τον προοδευτικό κόσμο, για τις προοδευτικές δυνάμεις, εννοώ την κοινωνία. Δεν ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι, το λέω πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, κυρία Αραλία Χριστίδου, νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συζήτηση. Ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ. Εγώ. Λοιπόν, ελάτε, εμείς θα κάνουμε στο σημείο αυτό το διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε. Θα ανοίξουμε και διαφορετικά θέματα και κοινωνικά θέματα. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Είναι μόλις 11 παρακάτω, κυρίες και κύριοι, και ως γνωστό πάμε μέχρι τις 12 παρά. Και ξέρετε τι καλή διαχείριση χρόνου κάνουμε εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα θα τα προλάβουμε όλα. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για ήλατε να δούμε λίγο, να αλλάξουμε τον αέρα μας, να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αναλύσει εδώ διεξοδικά με τη Ρίτση Τσακούμη, την οποία την έχω τώρα μαζί μου. Θα τη δείτε. Εδώ είναι η Ρίτση Τσακούμη. Και την ταινία που έρχεται με την Αντζέλινα Τζολί για την Μαρία Κάλλας. Και με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, τις προηγούμενες προσπάθειες να καλυφθεί η ζωή της Μαρίας Κάλλας, αυτής της εμβληματικής προσωπικότητας. Ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για τη Μαρία Κάλλας αυτή καθ' αυτή. Για να ακούσουμε τι έχει συγκεντρώσει. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα δώσουμε λίγο περισσότερο φως στη ζωή της Μαρίας Κάλλας. Όχι ότι δεν έχει δοθεί αρκετό φως. Έχουν γίνει ντοκιμαντέρ. Έχει γίνει μια ταινία. Τώρα γίνεται και δεύτερη. Κάνουμε κάποιες αποκαλύψεις. Θα δούμε το σπίτι στο οποίο έμενε η Μαρία Κάλλας. Mm-hmm. Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923. Σε αυτό το σπίτι, λοιπόν, στην Οδό Πατησίων, στην πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου, και συγκεκριμένα βρίσκεται 28 Οκτωβρίου 61 και Σκαραμαγκά, είναι ένα τετραόροφο κτίριο, κτισμένο από το 1925. Εκεί πέρα, λοιπόν, έμενε η Μαρία Κάλλας όταν ήρθε στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της, mm-hmm. Το διάστημα από το 1937 μέχρι το 1945. Ο Δήμος Αθηναίων είχε αναλάβει την αποκατάσταση του κτηρίου. Είναι ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το είχε ανακοινώσει αυτό ο κύριος Μπακογιάννης. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί, προκειμένου να στεγαστεί εκεί η ομώνυμη Ακαδημία Λυρικής
τέχνης. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση του κτηρίου. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση του κτηρίου. Άστα. Τώρα θα δούμε το διαμέρισμά της στο Παρίσι, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ζωζ Μαντέλ 36, μόλις 200 μέτρα από το Τροκαντερό. Σε αυτό το σπίτι άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρία Κάλλας στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Και να σου πω, Μάιρα, και ένα σκηνικό. Λένε ότι στην είσοδο αυτού του συγκεκριμένου κτηρίου, τότε, όταν τα είχε με τον Εσωτέλειο Νάση και είχαν ένα καυγαδάκι, είχε φτάσει ο ίδιος έξω από το κτίριο με την Rolls Royce του. Χτύπησε την πόρτα, την έσπασε. Οι ένικοι είχαν τρομάξει και τότε αναγκάστηκε και η Μαρία Κάλλας να κατέβει, να του ανοίξει και να μιλήσουν. Αυτό ήταν μεταξύ όλο αυτό το κομμάτι που λέει τώρα η Ρίτση, κυρίες και κύριοι. Όλη αυτή η περίοδος και προς το τέλος της ζωής της, όλο αυτό είναι που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και η. Εδώ, θες εδώ, ναι, εδώ. Που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και η νέα ταινία με την Αντζελίνα Τζολί, γιατί είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πιο κρίσιμα στοιχεία έτσι, του βίου της, ας πούμε, και του προσωπικού πέρα από το τεράστιο καλλιτεχνικού. Σε διακόψα, συνεχίζεις. Εκεί εστιάζει η νέη ταινία. Το συγκεκριμένο σπίτι, το διαμέρισμα, ανήκει σε ένα Λιβανέζο σήμερα. Τώρα να ανακαλύψουμε και κάποια αγαπημένα της φαγητά και ποτά. Της άρεσε να τρώει, θα δούμε το αγαπημένο της πιάτο, ήταν τα Ιολίνη. Ο γκρατέν. Πες μου ότι βρήκες τα Ιολίνη ο γκρατέν και μου το δείχνεις, έχω πάθει σοκ. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και η συνταγή για όσους θέλουν να τη φτιάξουν. Ναι, δεν την έχω φέρει μαζί μου για να σας την παρουσιάσω. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό σε αυτή την εκπομπή. Θα το κάνουμε και αυτό, θα μπορούσα να το φέρω. Ήταν η μικρή της απόλαυση, συνήθιζε να τρώει 1-2-3 μπουκές. Πραγματικά μικρή απόλαυση, γιατί προσέχε πολύ τη σιλουέτα της, καθώς είχε προβλήματα στο παρελθόν με την παχυσαρκία. Το αγαπημένο της ποτό ήταν το Μπράντα Μέντα Αμάρο, το βλέπουμε. Ήταν ένα λικέρ μέντας και πολλοί φαν της συνηθίζουν να το πίνουν. Ενώ για το τέλος έχουμε αφήσει τον αγαπημένο της ρόλο στην όπερα. Η αγαπημένη της λοιπόν ηρωίδα ήταν η Νόρμα. Και όπως έχει δηλώσει και η ίδια Μαρία Κάλλας στην αυτοβιογραφία της, ότι με την Νόρμα είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Δείχνει πολύ δυνατή, ακόμα και σκληρή κάποιες φορές, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα πρόβατο που προσπαθεί να βρυχάται σαν λιοντάρι. Και αν θέλεις, Μάιρα, πριν περάσουμε και στο κοινωνικό μας τραπέζι, να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα. Με από την Νόρμα. Σε ευχαριστώ. Εκεί βρήκατε να το κόψετε πάνω στην κορώνα. Λοιπόν, το λέγαμε τώρα γιατί. Λοιπόν, όχι, ήταν πραγματικά πολύ διαφορετικό. Νομίζω πολύ συναρπαστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρίτση, για όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες δεν νομίζω ότι ακούγονται και συχνά. Θα σε ξαναδούμε. Παραμένεις εσύ. Ευχαριστούμε, Ρίτση Τσακούμη. Όση ώρα εμείς τα λέμε αυτά, έχω εδώ τους καλεσμένους μου, τον Σταύρο Μπαλάσκα, τον κύριο Ντάλτα, με εξαιρετική χαρά. Σας υποδέχομαι και τους δύο. Και φυσικά, επειδή οι καλεσμένοι μας πάντα μπορούν να μιλήσουν επί παντός επιστητού, την ώρα που τα δείχναμε αυτά, λέει ο Σταύρος Μπαλάσκας, δεν είπα όμως για την ταινία ότι έφαγε πόρτα η παραγωγή από την Θαλαμιγό, προς το παρόν όμως. Προς το παρόν έφαγε από η πόρτα από την Θαλαμιγό Κριστίνα η Αντζελίνα Τζολί η ίδια. Ποιος, η οποία η οποία εξέφρασε την επιθυμία να διανυκτερεύσει και να έρθει κοντά στο κλίμα ψυχολογικά. Πλην όμως οι νέοι ιδιοκτήτες της Θαλαμικού, την οποία έχουν αγοράσει από το ελληνικό δημόσιο όταν λεγόταν Αργό, της το αρνήθηκαν. Νομίζω να τους πείσει κάτι, διάρκεια 9 μήνες αν τα γυρίσματα, τι στο καλό, η Αντζελίνα. Και για να μην υποληφθώ από τον κύριο Μπαλάσκα και τις μουσικές του γνώσεις, η Κάλλας ήταν Καλογεροπούλου, έτσι, η καταγωγή ήταν από την Καλαμάτα, αλλά είχε γεννηθεί στην Αμερική. Ήταν από τα πιο όταν ήμουνα, τώρα είδα το Παρίσι εκεί το Τροκαντερό για σπουδές μεταπτυχιακές, τρεις Έλληνες ήταν γνωστοί, Μικής Θεοδωρακής, Μελίνα Μερκούρη και Μαρία Κάλλας. Και καλά βέβαια, σίγουρα εκείνη την εποχή και Ανδρέας Παπανδρέου. Και Κώστα Γκαβράς, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι πέντε Έλληνες που ήταν γνωστοί. Επειδή ο Ντάλτας θέλει κόντρα ο Ντάλτας, ήταν 13 χρονών όταν πήγε στο οδείο της Αθήνας και δήλωσε 17. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σωστό. Έχω δει και το σπίτι στην Καλαμάτα. Εγώ με στενοχωρεί και με πληγώνει. Θέλω να πω κάτι για το διατάφθα που με στενοχωρεί. Όποτε περνάω από τη Διονυσία Αεροπαγή, του βλέπω το άγαλμά της και δεν της μοιάζει καθόλου.
Εντάξει. Αυτό μέσα στην δεν είναι η πρώτη τέτοια κακή περίπτωση αγάλματος. Πόντως, έχουμε διάφορες τέτοιες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ έτσι, διαφορετική τοποθέτηση. Όπως βλέπετε, καλεσμένοι μας πάντα. Είπαμε παντός. Έχουν κατάρτιση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, έτσι, ας κάνουμε σιγά-σιγά την μετάβαση και αυτά για τα οποία έτσι, είχαμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας και είναι πολλά και είναι και πολύ σοβαρά. Έτσι είναι η ζωή, όπως έχουμε πει, το ξέρουν και οι τηλεθεατές. Πάμε από τα χαμόγελα στα δύσκολα και τα συζητάμε όλα εδώ, όλη η παρέα. Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, και ξεκινώ με εσάς τώρα, κύριε Μπαλάσκα, είχαμε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι τεράστιο το ζήτημα της παράνομης οπλοχρησίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως αυτές των Ρωμά, των Έλληνων Τσιγκάνων, για να το λέμε και πιο σωστά, όπως εκείνοι το επιθυμούν, πραγματικά υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, ειδικά και με το ζήτημα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής. Και είχαμε δυστυχώς την απώλεια ενός 8χρονου παιδιού. Αυτό τώρα έχει γίνει, να το πούμε, να το θυμηθούν και οι τηλεθεατές. Κύριε Μπαλάσκα, τι ακριβώς συνέβη, γιατί είναι τραγικό να χάνεται ένα μικρό παιδάκι από πειρά, σε ένα πλαίσιο βεντέτας, χάθηκε μία ψυχούλα. Μία ηλίθια, πραγματικά ηλίθια βεντέτα, μια χαζή βεντέτα, επειδή είχε παντρευτεί τη θεία του παιδιού, αυτού του αγγέλου που χάθηκε 8 χρονών. Ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν και νονός του και το σκότωσε ο νονός του. Δηλαδή, διαμπερές τραύμα στο κεφάλι, στο αριστερό μάτι. Σήμερα θα βγει η πραγματογνωμοσύνη, διότι εκεί έπαιξε ένα εννιάρι, το οποίο άδειασε, εννιάρι πιστόλι, και έπαιξε και μια καραμπίνα, η οποία δεν σταμάτησε να ρίχνει τουλάχιστον για ένα λεπτό. Πέρασαν δηλαδή και γάζωσαν έξω από το σπίτι και εκεί έχασε τη ζωή το παιδάκι. Όχι. Που ήταν έξω. Τι έγινε? Δεν τελικά πέρασαν. Πέρασαν με τα αυτοκίνητα, με διαυτοκίνητα, σταμάτησαν, κατέβηκαν και γάζωσαν το σπίτι. Και ξέρετε, δεν υπήρχε καν άνδρας μες στο σπίτι. Ήταν γυναικό παιδάκι εκείνη τη στιγμή και ένα παιδάκι 8 χρονών, ένα μικρό αγγελούδι, που έπαιζε το κακομοίρικο μόνο του στην αυλή. Λοιπόν, μιλάμε για τραγικούς δολοφόνους, μιλάμε για τέρατα, για τομάρια, πραγματικά τομάρια. Ο ένας έχει ποινική κατάσταση, δηλαδή για ναρκωτικά, για κλοπές, για ληστείες και τέτοια. Μιλάμε δηλαδή για τον απόπατο της ελληνικής κοινωνίας, για ανθρώπους οι οποίοι δεν βγήκαν καν να παραδοθούν και ξέρουν ότι θα πιαστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση, τους ξέρουμε. Τους αναγνώρισε η μαμά του παιδιού και τους έδωσε αμέσως στην αστυνομία. Ένα παιδάκι που μόλις πυροβολήθηκε, αμέσως το πήρε η ομάδα ΟΠΚΕ, να πούμε. Και να πω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά εκεί πέρα που είναι καταπληκτικοί αστυνομικοί. Οι ΟΠΚΕ έχουν ξεφύγει πλέον, είναι οι πιο καταπληκτικοί αστυνομικοί στη χώρα για μένα, εκτός μετά από τις ειδικές μονάδες ασφάλειας. Το πήγαν, αλλά δυστυχώς. Σφαίρα στο μάτι, να βγει από πίσω, δεν σώζεσαι. Όπου είναι φοβερό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη ποινική κατάσταση αυτών των ατόμων. Έχουμε να κάνουμε ένα τραγικό γεγονός. Έχουμε να κάνουμε με δύο σοβαρές ομάδες του εγκλήματος κατά τη ζωή που τους ψάχνει και θα τους βρει και θα τους προσαγάγει για τα νόμιμα στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία που κάποια στιγμή έχω δει από ρεπορτάζ κτλ. Υπάρχει φύλαξη αυτή τη στιγμή γιατί φοβούνται οι αστυνομικοί την γενίκευση των επεισοδίων με βεντέτα παραπέρα και άλλοι, γιατί και αυτοί έχουν συγγενείς. Να σκεφτείτε ότι το παιδάκι μαζί με την οικογένειά του είχαν πάει πρόσφατα εκεί γιατί είχαν φύγει, είχαν πάει κάπου αλλού, έτσι ούτως ώστε εντός εισαγωγικών να ξεθυμάνει βεντέτα, μια ανόητη, σας λέω, βεντέτα, μια χαζή βεντέτα. Δηλαδή, διασήμαντον αφορμή θα μπορούσαμε να πούμε. Σκοτώθηκε ένα αγγελούδι 8 χρονών. Για να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Ντάρ. Κοιτάξτε, η οπλοκατοχή στη συγκεκριμένη ομάδα είναι διαφορετικού τύπου από την οπλοκατοχή, παραδείγματος στην Κρήτη, που και εκεί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ομάδα αδύναμη να πρέπει να πω, αδύναμη όχι γιατί το θέλει η ίδια να είναι αδύναμη, αλλά παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, τα μορφωτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια που παρά τις προσπάθειες, τα προγράμματα, τη χρηματοδότηση, αν θέλετε, δεν ενσωματώνεται. Αν θέλετε, καλά, δεν έχει κάνει πια και η πολιτεία, κύριε Ντάλτα, τα πάντα, ό,τι περνούσε από το χέρι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, την τα πάντα. Τώρα το θέμα είναι ποια πρόβλημα είναι τα πάντα και πώς μπορούμε να. Δεν στέλνουν τα παιδιά σχολείο παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Έχουν έτσι ένα χαρακτήρα, αν θέλετε, αντιλήψεις. Του θυμούνται, βέβαια, όλοι όταν είναι να ψηφίσουν.
Του θυμούνται όλοι όταν είναι ένα. Ναι, και να ψηφίσουν και κάτω και από ιδιαίτερε συνθήκε, γιατί ξέρετε, καθοδηγούνται και από κάποιου που είναι ηγείτορε εκεί στον χώρο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ενσωματώνονται. Υπάρχουν λοιπόν φαινόμενα ανομία κατά περιοχέ. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση από την αστυνομία. Το έχω πει και σε άλλε περιπτώσει. Έτσι ώστε να προσπαθήσει να δει πώ μπορεί να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα ανομία. Γιατί φαίνεται, είναι έτσι τα χαρακτηριστικά, ότι ούτε η ποινική αποτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρατούμενοι Έλληνες τσιγκάνοι στις φυλακές για διάφορα αδικήματα, αλλά φαίνεται ότι και η ποινική, και η ποινική αποτροπή δεν έχει. Χαρακτηριστικά. Δεν τα αποδίδεται μόνο σε χαρακτηριστικά, φαντάζομαι, για να μην υπάρχει κάποια εννοώ ότι μένουν στους καταβλισμούς τους όλοι μαζί, δεν εντάσσονται στην παραγωγή σε διάφορα επαγγέλματα, αλλά ασχολούνται με τις παραδοσιακές ασχολίες. Που είναι οι Έλληνες τσιγκάνοι, δηλαδή. Κλοπές, ληστείες. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτά. Θα πρέπει να το δούμε με σύνθεση. Ωραία, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Πόσο εύκολα προσλαμβάνεται ένας Έλληνας τσιγκάνος από μία επιχείρηση. Δηλαδή, αν να το πάμε και έτσι. Δύσκολο είναι, αλλά δεν νομίζω ότι πηγαίνει και κάποιος για να προσληφθεί. Δηλαδή, ενώ δεν το έχουμε ως κοινωνική εμπειρία. Να πούμε ότι πήγε κάποιος να δουλέψει ως πολιτής κάπου, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεφύγει και δικηγόροι υπάρχουν, ξέρετε. Βεβαίως, και νομικοί. Η εκπρόσωπός τους, μια κυρία που δεν θέλω να το όνομά της και την έχω ακούσει και είχα συμμετάσχει και συζήτηση, είναι εξαιρετική. Υπάρχουν βέβαια. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν προσπάθειες. Λέμε όμως για τα γενικά χαρακτηριστικά, παραμένει περιθωριοποιημένη και πρέπει να έχει την προσοχή της πολιτείας. Τώρα, έχουν αυτό γίνει προσπάθειες. Πρέπει να γίνουν και περισσότερες. Αυτό. Δεν και πρέπει, αρκεί. Να, και, δεν και πρέπει αρκεί. Να υπάρχει και μια προσέγγιση. Θυμάστε κάποτε, όταν είχε γίνει τότε με τον κορονοϊό, πώς τους προσέγγισε ο κύριος Τσιόδρας, αν το θυμάστε. Πόσο διαφορετικά από τους υπολείπους. Γιατί θεωρούσαν ότι, ξέρετε, επειδή υπήρχε καραντίνα κλπ. Και τους περιορίζανε, πήγε, τους μίλησε, τους προσέγγισε, μίλησε μαζί τους και υπήρχε μια σύνθεση. Υπάρχει τρόπος. Λέμε βέβαια ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα της ανομίας και της οπλοφορίας που θα πρέπει η ελληνική αστυνομία να μην το αντιμετωπίσει με συνθήματα ή ιδεολογικού χαρακτήρα ή με κραυγές. Παράδειγμα, εγώ δεν συμφωνώ με τον Σάββατο Παλάσκα για το να πούμε απόπατος εδώ. Έτσι, είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που έχει χαρακτηριστικά και προβλήματα που πρέπει να έχει την προσοχή της πολιτείας. Δεν είπα αυτή τη λέξη για τους τσιγκάνους, είπα για συγκεκριμένους εγκληματίες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Γάλλοι, αν είναι Ιταλοί, αν είναι Παγκρατιώτες, αν είναι Αγρινιώτες ή αν είναι Τσιγκάνοι. Σταύρο, για μένα, Μαλάσκα, όταν σκοτώνεις ένα παιδάκι 8 χρονών και το εκτελείς, διότι από τη μητέρα έχουμε την πληροφορία ότι ήξεραν ότι το παιδάκι ήταν στη γραμμή πυρός, δεν θα τον έχω από πάτο μόνο. Αυτόν τον εγκληματία, τον συγκεκριμένο δολοφόνο, τον συγκεκριμένο φωνιά, θα τον έχω και με άλλα πράγματα τα οποία δεν λέγονται στην τηλεόραση. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Ρώτησε κάτι. Μάιρα. Ναι. Μπαίνει η αστυνομία μέσα στους καταβλισμούς. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα μπαίνει. Μόνο με συντεταγμένες επιχειρήσεις, μόνο με ειδικές επιχειρήσεις και πληροφορίες και μόνο με backup όπου θα υπάρξουν πολλές αστυνομικές δυνάμεις για να κάνουν μία μόνο επιχείρηση. Αν μπει, όταν εσείς τώρα από τη δικηγορική σας ιδιότητα και από την εμπειρία την οποία διαθέτετε, όταν καταδιώκονται οι Ρωμά. Οι εγκληματίες Ρωμά, διότι υπάρχουν εγκληματίες Ρωμά, υπάρχουν και πολύ φιλήσυχοι Ρωμά, συμπολίτες μας. Εγώ έχω προσωπικά φίλους Ρωμά, πολύ αγαπημένους, εγγράμματος και μη εγγράμματος, οι οποίοι είναι άριστοι οικογενειάρχες, Έλληνες πολίτες στο ακέραιο. Αυτοί όμως που δεν το κάνουν και τους κυνηγάει η αστυνομία με ένα αυτοκίνητο και τους κυνηγάει με ένα περιπολικό. Πού πηγαίνουν, κύριε Ντάλτα? Πηγαίνουν στους καταβλισμούς. Όπου και να βρίσκεσαι. Μα στον Ημιτό επάνω να βρίσκεται ή στο Λιγαδιτό. Θα πάει να βρει καταβλισμό να μπει μέσα. Βέβαια, γιατί το περιπολικό, κύριε Ντάλτα, θα δεχθεί. Επειδή δεν πλήρωσε τη βενζίνη. Αγαπημένε μου, το περιπολικό που θα μπει μέσα στον καταβλισμό θα δεχτεί 500 πυροβολισμούς, κύριε Ντάλτα. Μα αυτό λέω. Υπάρχει θέμα. Άρα και υπάρχει θέμα. Άρα και δεν υπάρχει θέμα της αστυνομίας εδώ, κύριε Ντάλτα. Υπάρχει θέμα. Έχει γίνει η προσέγγιση. Υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο. Τι προσέγγιση. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς. Άρα μας λέει εδώ η αστυνομία ότι ξέρουμε ότι εκεί υπάρχουν όπλα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Όχι, η αστυνομία. Η αστυνομία. Έτσι είναι όπως το λέτε εμένα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει συνέχεια προσαγωγές. Κάνει συνέχεια συλλήψεις. Δεν υπάρχει αθήγκανος ο οποίος έχει κάνει εγκληματική πράξη να μην έχει συλληφθεί. Γνωρίζετε ότι το 30% των φυλακισμένων στην Ελλάδα είναι αθήγκανοι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το είπα προηγουμένως. Το είπατε προηγουμένως. Το είπα προηγουμένως. Ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα μετά από αυτό που αναφέρατε εσείς, μετά από την κρίση, τη μεγάλη κρίση και μετά τον κορονοϊό, πλέον
άνθρωποι ακόμα που ήταν φιλήσυχοι, οι οποίοι πουλούσαν χάλια, πουλούσαν πατάτες, πουλούσαν σλάικες. Σίδερα. Και σίδερα, άρχισαν να κλέβουν από τα τρένα τους καλκούς. Άρχισαν να ληστεύουν, να μπαίνουν, να πετάνε στα σπίτια. Μπήκαν στην πρώτη γραμμή της εγκληματικότητας για να ζήσουν. Αυτό είναι επομένως ένα αστυνομικό το θέμα. Να φύγουμε από εκεί. Ένα λεπτό μόνο. Κάποιο πρέπει είναι κρατικό, είναι κοινωνικό να ξεδιπλώνεται. Γιατί δεν το θέτε σαν κοινωνικό. Μα αυτό δεν και είναι το προηγούμενο. Όχι, είπατε αστυνομικό. Δεν είπα ότι η πολιτεία πρέπει να εντείνει την προσπάθεια. Σας αγαπώ, ακόμα, σας σέβομαι. Ακόμα και όταν φαίνεται να μην έχει επιτυχία, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εντείνει τις προσπάθειες ενσωμάτωσης. Η αστυνομία είναι ο Ρωμά αυτός. Η αστυνομία, όταν δει αυτό το Ρωμά στον δρόμο, θα τον προσαγάγει. Να δει αν υπάρχει και θα τον αφήσει. Αυτό είναι η. Πρόληψη, και όταν κάνει την πράξη θα τον συλλάψει και θα τον πάει στο δικαστήριο. Αυτό είναι καταστολή. Γιατί λέμε πολύ σοβαρά πράγματα και να μην υπάρξει καμία παρανόηση αυτό δεν θα το θέλω σε καμία περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι τον Τσιγκάνο βρίσκουμε να τον προσαγάγουμε. Ότι όποιον δει ξαφνικά μπροστά Τσιγκάνο. Αυτό στη Γαλλία λεγόταν το έγκλημα της Delinde Sangiel. Δεν μου αρέσει. Όποιον Τσιγκάνο βρίσκουμε όταν έχει γίνει εγκληματική πράξη και ψάχνουμε άτομα τα οποία δίνει ο ασύρματος και είναι αθήγαλοι που την έχουν πράξει. Όχι να βρίσκουμε τον κάθε Τσιγκάνο μπροστά μας. Νομίζω το ίδιο πράγμα με την κυρία Μπάρμπα έτσι καταλάβαμε και ευτυχώς που διευκρινίστηκε. Κοιτάξτε, καταλάβα εγώ λέω ότι ελληνική, η ελληνική πολιτεία με όλους τους βραχιονές της, είτε το βραχίωνα της πρόληψης, είτε της καταστολής, κυρίως όμως της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης, πρέπει να δίνει μία διέξοδο. Αν αυτό έχει την αποτελεσματικότητα που είναι ευταία ή όχι, είναι άλλο. Πάντως έχει αποτύχει εκτρά διαχρονικά το ελληνικό κράτος αυτό. Φυσικά. Μιλάμε για έναν τεράστιο πληθυσμό, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που πραγματικά και μόνο που λέμε το 30% στις φυλακές είναι γεμάτο με Έλληνες, Τσιγκάνους, Ρωμά, δεν ξέρω τι άλλα φύλλα, πραγματικά είναι συνταρακτικό από μόνο του. Δεν μπορεί να πηγαίνει, ρε παιδιά, τόσο λάθος αυτό. Να το πούμε απλά. Το 30% δεν είμαι βέβαιος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας μεγάλος πράγματι. Από πού είναι αυτά, επίσημα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει. Έχουν ακουστεί πολλές φορές από ρεπορτάζ, από τηλεόραση, από τις συνάδελφες. Είναι ένας μεγάλος πληθυσμός. Επομένως, το θέμα είναι τι κάνουμε. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, μέσα σε αυτούς τους καταβλισμούς ιδίως που υπάρχουν και τα ναρκωτικά και τα όπλα, εν πάση περιπτώσει, όπου θα υπήρχαν. Και υπάρχουν. Όπα, μην το πάμε έτσι. Τι εννοεί. Και υπάρχουν και πολύ φιλήσυχοι άνθρωποι, υπάρχουν πολλές οικογένειες, υπάρχουν ακριβώς, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με ροκάματο. Αλλά όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είτε ηθελημένα, αλλά είτε για τους δικούς τους λόγους, καλύπτουν τις εγκληματίες, οι οποίοι μπορεί στους 100 Ρωμά, στους 1000 Ρωμά, στους 5000 Ρωμά να είναι ένας, δύο. Οι υπόλοιποι δυστυχώς καλύπτουν. Δεν μπορεί ένα περιπολικό μετά από καταδίωξη να καταδιώκει φωνιάδες, να καταδιώκει ληστές. Και να πηγαίνουν να κρύβονται μέσα στους καταβλισμούς και να δέχεται περιβολισμούς από 10 καραμπίνες. Ναι, επειδή ξέρουν λοιπόν ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αστυνομία. Μιας και δείξαμε προηγουμένως το Παρίσι, ακριβώς το ίδιο πράγμα υπάρχει με τις ΣΥΤΕ που λέμε στη Γαλλία, εκεί που είναι δηλαδή μεγάλες πολυκατοικίες, φανταστείτε τύπου φοιτητικής εστίας, ας πούμε, αλλά δεκάδες στη σειρά, χωρίς να είναι Ρωμά, είναι μετανάστες, ενδεχομένως τρίτης, τέταρτης γενιάς, Γάλλοι πολίτες, έτσι. Ακριβώς υπάρχει το ίδιο φαινόμενο, άρα δεν είναι φιλετικό το ζήτημα, δεν είναι ότι το έχουν στο αίμα τους ή στο DNA τους, έτσι. Και εκεί στα προάστια του Παρισιού που είχαν γίνει εξεγέρσεις και λοιπά και είχε πει τότε ο Σαρκοζή ότι είναι πράγματι ήταν εγκληματογενής. Μα η εξαφιλίωση οδηγεί στην εγκληματικότητα, η απομόνωση διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ενσωματώνονταν, ζούσαν υποσυνθήκες φτώχειας και βέβαια εκεί υπήρχε παραβατικότητα, βέβαια εκεί υπήρχε ναρκωτικά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μασαλία και, σε μια σειρά άλλες πόλεις. Πότε έγινε στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, κύριε Μπαλάσκα, χωρίς να είναι Ρωμά, έτσι, ή να είναι Ινδιάνοι ή να είναι Κογκολέζοι. Πότε οξύνθηκε στην Ελλάδα? Εγώ έχω 33 χρόνια στην ελληνική αστυνομία δίτευσα. Δεν θυμάμαι ποτέ το 1990, 92, 95, 96 να είχαμε Ρωμά. Υπήρχαν Ρωμά οι οποίοι πουλούσαν φρούτα και σταματούσαν τα περιπολικά και μας δίνανε φρούτα. Πάρτε να φάτε ένα φρούτο. Θείε μας λέγανε. Ενδεχομένως να έχει μεταλλαγή, αλλά μετά την κρίση και μετά τον κορονοϊό, αναγκάστηκαν πολλοί Ρωμά, επειδή δεν τους έχει ενσωματώσει ποτέ η ελληνική κοινωνία και δεν τους έχει βοηθήσει ποτέ πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, αναγκάστηκαν να βγουν στην παρανομία. Πολλοί στις μικροκλοπές. Άλλοι βρίσκαν πρόσφορο έδαφος μέσω της αλβανικής μαφίας. Και μπήκανε στα ναρκωτικά. Τα λέω καλά. Εσείς τα βλέπετε και στα δικαστήρια. Για να μπορέσουν πρώτα να πλουραπολιστούν. Και όταν σκάσανε τα λεφτά και σκάσανε τα μάνια που λένε και οι Ρωμά, γλυκάθηκαν πολλοί από αυτούς. Άλλοι αποχώρησαν αμέσως. Διότι είναι φιλήσυχοι. Άλλοι όμως, μόλις σκάσανε τα πολλά λεφτά,
καθίσανε και κάνανε ολόκληρες συμμορίες. Mm. Και αυτή τη στιγμή, από την κρίση και πέρα, εντάχθηκε το πρόβλημα. Πριν την κρίση, έτσι, δεν μπορεί να πει κανένας ότι υπήρχε πρόβλημα με εγκληματικότητα του Ρωμά στην Ελλάδα. Ποτέ δεν υπήρχε. Τι λέτε εσείς, κύριε Τάρτο? Εγώ λέω ότι υπήρχε μία παρανομία ήπια σχετικά. Υπήρχαν το θέμα με τις κλοπές, τις μικροκλοπές, που, τα σίδερα που γινόντουσαν κλοπές. Ναι, πράγματι υπήρχε. Και ορισμένες φορές έπαιρνε και κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, τα οποία ήταν έτσι πιο σοβαρά. Η εγκληματικότητα, όπως προχωράει ο χρόνος, θα τη δούμε να εντείνεται σε σχέση με αυτό που ξέραμε τη δεκαετία του 80. Επομένως, η πολιτεία πρέπει να έχει, επαναλαμβάνω, και να εκπονεί σχέδιο για αυτά. Και δεν είναι μόνο τον Ρωμά, είναι και τον κατά περιοχές που υπάρχει μια μετανάστευση και ζουν οι άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες. Βλέπει κανείς εγκλήματα που γίνανε στο κέντρο της Αθήνας από κάποιους Αφγανούς για να κλέψουν μια φωτογραφική μηχανή, αν θυμάστε. Επομένως, τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν. Υπήρχαν πάντα, όμως. Δεν ήταν στην άκρη του χεριού μας με ένα κλικ και με alert. Τώρα είναι πολύ έτσι, πιο έντονα. Το διαβάζαμε στην εφημερίδα την επόμενη ημέρα. Επομένως, υπήρχε και αυτό το θέμα, δηλαδή υπάρχει το έγκλημα και ο φόβος από το έγκλημα. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι προσεγγίσεις να είναι ψύχρεμες, μετριοπαθείς και ναι, κάθε και φορά να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Να κλείσω εγώ. Ναι, ναι. Από το Θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ, για να κλέψει 10 ευρώ από μια γιαγιά, μέχρι το να καθίσω, να βγω από το αυτοκίνητο με δύο οπλάρες και να στοχεύω ένα σπίτι γεμάτο παιδιά και γυναίκες και να πυροβολάω συνέχεια, δεν είναι ένα τσιγαροδρόμος, είναι τεράστια η απόσταση. Άρα και λοιπόν αυτός, εμένα δεν με νοιάζει που είναι Ρωμά, δεν με ενδιαφέρει, αυτός που το έκανε, ο απόπατος όπως είπα εγώ, που δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η φυλή του, ποιο είναι το χρώμα του, ποια είναι η εθνικότητά του, είναι σοβαρός εγκληματίας. Όταν πυροβολούν δύο άτομα ένα σπίτι που ξέρουν ότι υπάρχουν γυναίκες και παιδάκια, όχι παιδί. Σας έχω χειρότερο. Μέσα, τελείωσε. Αυτοί οι άνθρωποι, έχει χάρη που το δικαιϊκό μας σύστημα είναι έτσι και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Ντάλτας, θα έπρεπε να πεθάνουν στη φυλακή, να σας πείσουν. Μάλιστα. Εγώ σας έχω μήνυμα ότι χθες στις Βρυξέλλες ένας τύπος στο όνομα του Αλλάξ, ένα από τα κεντρικότερα σημεία. Αυτός τρομοκράτης. Έτσι. Ναι, ο οποίος λεπτό, στο όνομα για τους ανθρώπους που πέθαναν. Ανύποπτους που είχαν έρθει να δουν το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αυτό είναι ο τρομοκράτης. Ναι, σύμφωνοι, αλλά για αυτούς που πέθαναν δεν έχει διαφορά αν είναι στο όνομα του Αλλάχ ή αν είναι. Αυτό λέμε. Ναι, στο τέλος έτσι δεν είναι. Υπάρχει μια εγκληματικότητα. Επομένως, γι' αυτό λέμε κάθε φορά να πηγαίνουμε στις αναγωγές και να βλέπουμε και την πολιτική της πολιτείας. Όχι, λέω ότι δεν είναι ένα φαινόμενο ειδικά δικό μας. Μέτρησα 16 φορές, είπατε Γαλλία. Τη γνωρίζετε καλά. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Θα σας πάω κοντά. Θα σου πάω και στην γαλλική αστυνομία να δείτε πώς δουλεύουν. Πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε με πολύ χαρά και τους επόμενους καλεσμένους μας. Ένα σχόλιο. Μου λένε τώρα ότι βλέπουμε περιπολίες γονέων στην Κηφισιά μετά τα πανωτά περιστατικά. Παγορεύεται. Αυτό είναι αυτοδικία. Να το πούμε αυτό. Παγορεύεται αυτό. Δεν πρέπει να γίνεται. Ο κάθε πολίτης είναι υποχρεωμένος να καλεί την ελληνική αστυνομία και τους θεσμικούς παράγοντες σε οτιδήποτε διαπιστώνει. Αν θέλουν να κάνουν περιπολίες, να κάνουν βόλτα, να πιούν καφέ, να κάνουν οτιδήποτε. Οποιαδήποτε επέμβασή τους όμως είναι αυτοδικία. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το κάνουν, δεν πρέπει να το κάνουν. Πρέπει να το κάνουν εξοδοτημένοι αστυνομικοί. Και θα πω και κάτι άλλο. Βάσει του συντάγματος, ο πολίτης επιτρέπεται να κάνει παρέμβαση προσωπική, εάν το κρίνει και όπως το κρίνει, μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ σοβαρές κακουργηματικές πράξεις. Και πρόδειλες. Κάποιος που έχει κλέψει ένα πορτοφόλι και τρέχει. Και τότε εγώ όμως πάλι αποτρέπω τον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα. Θα πρέπει άμεσα, όλοι έχουμε κινητά, δόξα στον Θεό πια, να παίρνει το 100, την άμεση δράση, να λέει το επίγον του πράγματος και μέσα σε 2-3 λεπτά. Μην μου λέτε, δεκαδία θα είναι εκεί. Γίνεται ό,τι καλύτερη δουλειά, αλλά δεν είναι 2-3 λεπτά. Αλλά αυτό κρατάμε. Ιδίας. Ότι νομικά και συνταγματικά ιδίας μιλώντας, μέσω χρόνου. Και δεν φέρνει και αποτελέσματα. Και αυτοί που το κάνουν να ξέρουν ότι αν υποτεθεί ότι επιτρεπόταν που δεν επιτρέπεται, όπως είπε ο κ. Μπαλάσκας, δεν φέρνει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και κινδυνεύουν και η δουλειά πρέπει να αφαιθεί σε επαγγελματίες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και δύο εδώ, ο κύριος Μπαλάσκας, ο κύριος Ντάλτα. Ευχαριστούμε και τη χαρά πάντα να σας έχουμε μαζί μας, πάντα με ενδιαφέρουσες άποψεις. Και Γαλλία. Έτσι άκουσα, το σημείωσα. Στον αέρα, τώρα θα το πάω περί Skype. Αν πάτε, βγείτε με Skype. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε, που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, να βρούμε τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη, ο οποίος είναι μαζί μας μέσω Skype. Περιμένουμε νέα βήματα για την ελληνική οικονομία ήδη από το τέλος της εβδομάδας. Τα ζητήματα των αναβαθμίσεων δεν είναι κάτι το οποίο έχει αφήσει πίσω η χώρα μας, αντιθέτως. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και πότε
αυτό θα έχει ένα αποτύπωμα σε ό,τι αφορά και την ελληνική κοινωνία. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο καθηγητής, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα, και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Κύριε Πετράκη, σας βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένο και δεν ξέρω αν είναι από αυτά που λέγαμε, από το γεγονός ότι έτσι είχαμε μία μικρή αναμονή μέχρι να σας δούμε, ή από αυτά που βλέπετε να μας έρχονται. Όπως έχω πει, είστε το οικονομικό μας βαρόμετρο, καθηγητής Πετράκης, για αυτή την εκπομπή. Κάθε εβδομάδα να δούμε πώς ξεκινάμε και πώς πορευόμεθα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καταρχήν να πω ότι η συζήτηση την οποία παρακολούθησα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πραγματικά προσέφερε στον προβληματισμό μας αναφορικά με τη λειτουργία της κοινωνίας μας. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι το να απομονώνονται κοινωνικές ομάδες είναι προπομπός διαφορετικών εντάσεων στη συνέχεια. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο εξαντλήσατε. Είμαι προβληματισμένος, ομολογουμένος. Mm-hmm. Βεβαίως, ορθώς αναφέρατε την επικαιρότητα. Την Παρασκευή έχουμε την κρίση της Standard Poor's και 1η Δεκεμβρίου μετά αργότερα έχουμε τη Fitch. Εντάξει, η Moody's είναι λίγο πιο πίσω και πιο αυστηρή. Όμως τα δημοσιονομικά αποτελέσματα τα οποία είχαμε ανακοινώθηκαν χθες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Από πλευράς δημοσιονομικών πλεονασμάτων νομίζω ότι είναι σχεδόν μονόδρομος η αναβάθμιση από τη Standard Poor's. Αλλά τέλος πάντων ας το δούμε να γίνεται. Διότι ας μην γελιόμαστε, οι εποχές έγιναν ξαφνικά πολύ δύσκολες και θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο να αποτιμούμε όχι το μέλλον σε αυτή τη φάση, αλλά τις εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Διερχόμαστε ίσως στην κρισιμότερη εβδομάδα που είχαμε διεθνώς εννοώ, την κρισιμότερη εβδομάδα, διότι διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Έχουμε πει ότι αυτή είναι μια πιθανότητα που αν συμβεί θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και είναι ακριβώς η εβδομάδα η οποία θα μας δώσει, αυτή η εβδομάδα που διερχόμαστε και οι αρχές της άλλης, θα μας δώσει τα μηνύματα για την πορεία των πραγμάτων. Δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη, παρόλο που οι περισσότερες πιθανότητες οδεύουν προς αυτή την εξέλιξη και πραγματικά είμαι πολύ προσεκτικός και προβληματισμένος να παρακολουθώ τα γεγονότα, διότι πιέζεται το Ισραήλ να μην αντιδράσει κατά τρόπο πολύ ισχυρό. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι και εκεί το λαϊκό αίσθημα έχει τρωθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζυγιστεί το πράγμα αναφορικά με την ένταση την οποία θα πάρει η απάντησή του. Όλοι περιμένουν την απάντηση και δεν νομίζω ότι ακόμα και το Ιράν φαντάζομαι αντιλαμβάνεται ότι θα υπάρχει κάποια αντίδραση. Αλλά περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρχει γενίκευση. Γενίκευση θα είναι το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε, για να ανακοίνωσε ο Biden να το πηγαίνει. Προφανώς πηγαίνει για να το σταματήσει να είναι εξαιρετικά ισχυρή η αντίδραση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Όπως πολύ σωστά είχαμε προβλέψει οι τιμές της ενέργειας. Ακριβώς όμως, επειδή υπακούανε στη λογική που είχαμε μέχρι χθες, προχθές αν θέλετε, ότι δηλαδή έχουμε μία εξέλιξη σχετικά ελεγχόμενη περιορισμένης πολεμικής σύραξης στην περιοχή, οι τιμές ενέργειας, αυτά που λέμε εμείς, μην φαντάζεστε, τα λέει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, όχι, δεν τα λέει ακριβώς όλος ο κόσμος. Εκτιμήσεις πάντα και όταν πέφτουν μέσα, τι όχι, δεν τα λέει όλος ο κόσμος, καθηγητά μου. Ναι, όχι ακριβώς, όχι όλος ο κόσμος. Αλλά πάντως αυτοί οι σοβαροί αναλυτές είχαν παρόμοια αντίληψη. Πράγματι και η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είδε να πέφτει, όμως όλοι κρατάμε πλέον μια ισχυρή επιφύλαξη, γιατί να σας πω και κάτι, αν δεν λυθεί το θέμα, αν δεν βρεθεί ένας τρόπος, δηλαδή αφενός με να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έκαναν τα εγκλήματα, αφετέρου να αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση και τρίτον να συνειδητοποιήσει και το Ισραήλ ότι μπορεί να υπάρχει και να υπάρχει κατά τρόπο αξιοπρεπή και σοβαρό στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρεις στόχοι οι οποίοι είναι αντικρώμενοι μεταξύ τους και θέλει αρκετή μεγάλη προσοχή, διότι και ο αραβικός κόσμος, μην φανταστείτε ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί μια ανθρωπιστική κρίση Αράβων στην Παλαιστινίων στην περιοχή. Και άρα πραγματικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πολύ πολύ σοβαροί στο ότι λέμε και ότι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τα εσωτερικά, ήταν καλά νέα τα δημόσια οικονομικά, θα είναι και καλύτερα
τα περί αναβάθμισης. Νομίζω ότι η ελληνική πορεία υπεραποδίδει, συνεχίζει να υπεραποδίδει. Να πούμε κάτι, έχουμε μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική. Τελεία. Δεν ξέρω αν οφείλεται. Καλό είναι αυτό, να το θυμόμαστε, να το λέμε. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε από τον COVID και τον τρόπο που αντιδράσαμε και τα λοιπά, αλλά να σημειώσουμε ότι βλέπουμε την Ιταλία αυτή τη στιγμή δίπλα μας, η οποία παραπέει με πολύ ιδιόρυθμες αποφάσεις. Αλλά με πολύ έχουν διαφορετικά μεγέθη. Εσείς μας το έχετε πει αυτό, εσείς μας το έχετε μάθει. Όχι μόνο. Αυτό είναι και το επικίνδυνο. Αυτό όμως είναι και το επικίνδυνο. Αν η Ιταλία αυτή τη στιγμή αποφασίζει να διευρύνει τα ελλείμματά της, κόντρα σε ό,τι αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι πρέπει να πάει η Ευρωζώνη, δηλαδή κάπως να μαζευτεί, αλλά αυτοί συζητάνε για διεύρυνση των ελλειμμάτων χωρίς προοπτική, διότι μιλάνε για σύν 24 δισεκατομμύρια κτλ. Και από 4,3 να ανέβει σχεδόν, από 3,9 να ανέβει στο 4,3 το έλλειμμά τους. Αν αυτά συμβούν δίπλα μας, αντιλαμβάνεστε ότι πάλι και από εκεί παίρνουμε μηνύματα που δεν είναι πάρα πολύ καλά, διότι δεν καταλαβαίνει και κανείς τι ακριβώς επιδιώκουν με αυτή εδώ την ιστορία. Και το τρίτο τομέας που πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι η συνεχιζόμενη υψηλή πτήση των επιτοκίων πλέον ζορίζει, ας το πούμε έτσι, τις τράπεζες και τους ιδιώτες. Δεν μπορεί, ξέραμε ότι αυτό το πράγμα το ξέραμε σαν πρόβλημα, γνωρίζαμε, εκτιμούσαμε ότι στα πρώτα μισά του 24 θα έχουμε μείωση των επιτοκίων. Αυτό το πράγμα πάει πάρα πέρα. Πάει πάρα πέρα. Α, πάει παραπέρα, λέτε. Νόμιζα ότι με αυτά που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιδράσει τουλάχιστον σε μία λήψη αποφάσεων προς διαφορετική κατεύθυνση. Μην δούμε. Πολύ σωστή παρατήρηση, κυρία Μπαρμπά. Το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής μπορεί να οδηγήσει τη ΦΕΤ και την ECB να αναβάλουν την επικείμενη που ήταν σχεδόν βέβαιη η αύξηση των επιτοκίων. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά η μείωση πάει ακριβώς πάει παραπέρα. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, πιέζει τις αντοχές των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρότερων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Αν και στην Ελλάδα εμείς το έχουμε κάπως ρυθμίσει δεδομένου ότι οι δόσεις δεν αυξάνονται. Άρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να δούμε να εξελιχθούν σοβαρότατα ζητήματα και θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί προς αυτήν. Και μακάρι να σας έχουμε κοντά μας έτσι πάντα να μας βοηθάτε και να μας κατευθύνετε έτσι να δούμε και τι να περιμένουμε. Εσείς να γιατί καλά. Εμείς κρατάμε τις σημειώσεις μας πάντα όταν μας λέτε. Ευχαριστώ και πολύ. Νομίζω ότι είναι περίπου σωστές. Ναι, έχει αποδειχτεί. Ευχαριστούμε πολύ θερμά και για σήμερα. Να είστε καλά, καθηγητά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λέτε να πιάσουμε το νήμα έτσι από το τέλος που τα επιτόκια από τα δάνεια. Πάμε στα κόκκινα δάνεια. Πάμε στην κυρία Ανανά Παπαδογεωργάκη, η γνωστή δικηγόρος διαμεσολαβήτρια είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και καιρό από κοντά. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς μια κούκλα σε σχέση και με αυτά τα οποία περνάμε. Συγχαρητήρια. Καταποδίδω, να είστε καλά. Λοιπόν, να στα πούμε μεταξύ μας, γιατί δεν μας τα λένε άλλοι. Δεν μας τα λένε άλλοι. Ναι, βέβαια, ο κύριος καθηγητής μια χαρά τα τοποθέτησε τα θέματα, γιατί η άνοδος των επιτοκίων είναι αυτή που έχει εκτοξεύσει όλη αυτή τη δυσκολία στα κόκκινα δάνεια. Έρχονται όμως καινούργιες συνέχεια. Έρχονται συνέχεια νομοθετήματα και καινούργιες πλατφόρμες, οι οποίες σκοπό έχουν ουσιαστικά έναν, όλος, ο ίδιος παρονομαστής, εξοδικαστικά να μπορέσουν οι οφειλέτες να επιλύσουν τις διαφορές τους και τα δάνειά τους και να αποφύγουν την εμπλοκή των δικαστηρίων. Έρχεται λοιπόν η καινούργια αυτή πλατφόρμα του Υπουργείου, έτσι, που ουσιαστικά είναι η πλατφόρμα για τον κώδικα διοντολογίας. Κυρία Μπάρμπα, αυτό δεν είναι καινούργιο, να καταλάβει ο κόσμος. Ερχόταν με ταχυδρομείο όλο το έντυπο αυτό, το σύστημα των πληροφοριών που ζητούσε να συμπληρωθεί από το δανειολήπτη, ερχόταν με ταχυδρομείο στο σπίτι. Χανόντουσαν άλλες φορές οι φάκελοι, άλλες φορές δεν υπήρχε, αλλάζαν διεύθυνση δανειολήπτης. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες κατηγοριοποιούσαν τους δανειολήπτες ως μη συνεργάσιμους. Αλλάζει λοιπόν αυτό τώρα με ένα κλικ που λέτε κι εσείς. Μπαίνεις μέσα στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Πατάς, βάζεις τα στοιχεία σου, κωδικούς τάξης, έχει παιδεία η πλατφόρμα. Έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα. Από χτες, από 16 του μήνα, έτσι σιγά σιγά. Τι είναι δηλαδή? Είναι ένας καινούριος τρόπος να επιληθεί η διαφορά, το δάνειο, η ρύθμιση του δανείου.
Και ξεκινάει από πολύ μικρά δάνεια. Από δάνεια που ξεκινάνε από 1.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό και... αφορά μεγάλη μερίδα. Βέβαια, βέβαια. Μία κάρτα, ας πούμε, μία πιστωτική κάρτα. Ακριβώς, μία πιστωτική κάρτα που δεν μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έχουμε και τον εξοδικαστικό, αλλά εκεί έχουμε από 10.000 ευρώ και πάνω φυλές. Άρα εδώ και με 1.000 ευρώ μπορείς να μπεις μέσα στην πλατφόρμα αυτή της Γενικής Γραμματείας. Αρκεί πάλι εδώ και ένας οφειλέτης. Αρκεί και ένας οφειλέτης, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν είναι κανένα εμπόδιο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι όλα τα στοιχεία του οφειλέτη είναι περασμένα ηλεκτρονικά. Πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, είπα εγώ ένας οφειλέτης. Εννοούσα αν αρκεί να υπάρχει χρέος μόνο προς μία κατεύθυνση. Κατάλαβα, προς μία κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπαίνει, συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία και αντλούνται τα στοιχεία του οφειλέτη ηλεκτρονικά. Πολύ σημαντικό αυτά. Αυτό δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει ο ίδιος. Αυτή η ηλεκτρονικοποίηση μόνο θετική είναι. Μπορεί να μιλάμε καμιά φορά για ηλεκτρονική γραφειοκρατία, αλλά okay, γίνεται, φαίνεται πιο ασφαλές. Δεν αλλάζει όμως το θέμα της υποχρεωτικότητας. Σωστά. Να συμπληρώσω, πιο ασφαλές και πιο διαφανής διαδικασία. Έτσι, και γιατί... πάλι, μαζί σας. Ναι. Έχουμε και το πλαίσιο ότι πρέπει υποχρεωτικά εγγράφως να απαντούν όλοι οι πιστωτές, γιατί δεν δέχονται μία ρύθμιση. Όμως πραγματικά κανείς δεν υποχρεώνει τους πιστωτές να προχωρήσουν σε μία ρύθμιση. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές για το θέμα το πώς συμμετέχουν οι πιστωτές, οι τράπεζες, τα funds, οι εταιρείες διαχείρισης σε όλες τις ρυθμίσεις μέσω πλατφόρμας. Εδώ ο κώδικας διοντολογίας είναι υποχρεωτικός. Οφείλουν να απαντήσουν. Θα υπάρχουν συνέπειες εάν δεν απαντήσουν. Τι συνέπειες θα υπάρχουν? Ποιος τους ελέγχει, η Τράπεζα της Ελλάδος? Ναι, βεβαίως, η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά τι γίνεται εδώ, κυρία Μπάρμπα? Εδώ η δυνατότητα που έχει ο δανειολήπτης είναι να αντιπροτείνει. Mm-hmm. Δηλαδή θα βάζει στο σύστημα, θα προτείνει μία πρόταση το πιστωτικό ίδρυμα και θα έχει τη δυνατότητα ο οφειλέτης να αντιπροτείνει. Όλο αυτό, κύριε Παπαδογεωργάκη, θα λειτουργήσει μετά σε μία ενδεχόμενη δικαστική διένεξη, εν πάση περιπτώσει, να έχει στοιχεία στα χέρια του οφειλέτη. Φυσικά, φυσικά. Ότι προσπάθησα, έκανα και αυτό το εργαλείο, προσπάθησα και εκεί, γιατί ξέρετε και τα δικαστήρια τώρα έχουν αρχίσει μια άλλη προσέγγιση. Ποια δηλαδή? Δηλαδή ότι έχετε προσεγγίσει την άλλη πλευρά, έχετε κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις, έχετε ανταλλάξει κάποιες επιστολές. Mm-hmm. Όλη αυτή η αλληλογραφία, γι' αυτό λέμε πάντα στους δανειολήπτες, όταν προσπαθούν να ρυθμίσουν δάνεια, όλα εγγράφως. Πήρα τηλέφωνο, δεν μου απαντήσαν ξανά. Αυτά δεν αποδεικνύονται πουθενά. Πρέπει όλη η αλληλογραφία να είναι έγγραφη. Εδώ λοιπόν υπάρχουν προθεσμίες μέσα στην πλατφόρμα, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, εάν και τι προτείνουν. Και όχι μόνο τι προτείνουν, προτείνουν αυτή τη δόση με αυτό το επιτόκιο για αυτά τα χρόνια και με, με αυτές τις προπτικές. Ωραία, όταν φτάσουμε στην πρόταση έχει ένα νόημα. Το θέμα είναι όταν δεν φτάνουμε σε καμία πρόταση. Επειδή άνοιξε χθες η πλατφόρμα, κυρία Μπάρμπα, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω, δεν έχουμε εικόνα ακόμα, τι έχει γίνει. Δούμε. Μπορούμε σε λίγο καιρό να το δούμε πώς λειτουργεί, να τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ και να πούμε και τα στατιστικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και εννοείται, είναι... γιατί είναι και ένα πολύ ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο. Ακριβώς. Τι λειτουργεί και τι όχι. Είδαμε και με τον εξοδικαστικό τι έγινε. Με τον εξοδικαστικό, λειτουργεί ο εξοδικαστικός καλά, έχουμε πει για την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Ωραία. Έχουμε εγκρίσεις πάνω από 90%. Έχουμε θέματα ακόμα με τις εταιρείες διαχείρισης. Ναι, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ και πάλι. Χάρηκα πολύ. Και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Η Γρηγόρη Διαμεσολαβήτρια, την ξέρετε, την γνωρίζετε, την έχουμε εδώ. Είστε πάντα έγκριτες απαντήσεις από τους καλεσμένους μας. Ελάτε να κάνουμε αυτό το διάλειμμα τώρα που έχουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα μικρούλι να πάρουμε. Θα πάρουμε τώρα. Πάρτε τα νεράκια σας, λέω, τα καφεδάκια σας. Αυτά θα σας λέμε πάντα στην τηλεόραση. Ανανεωθείτε και λέτε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ενδιαφέροντα, σοβαρά, ευχάριστα. Όλα εδώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ κοντά σας. Ο καθηγητής Τζανάκης είναι μαζί μας. Σας το είχα προαναγγείλει αυτό πριν μία ωρίτσα περίπου, αλλά είδατε πόσα επίσης θέματα είχαμε να συζητήσουμε. Ο καθηγητής είναι παρέα μας, διότι μπήκαμε πια. Το είχαμε αφήσει ανοιχτό από την τελευταία μας συζήτηση. Τι θα γίνει με το νέο εμβόλιο, πότε θα έρθει, πότε θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Τώρα ξέρουμε ότι έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς από χθες, για συγκεκριμένες ομάδες καταρχάς, αλλά και όποιος άλλος θέλει να το κάνει, μπορεί πάντα δωρεάν, όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πού είναι ο κ. Τζανάκης, να τον δω, να τον χαρώ, να τον ρωτήσω όλα. Καθηγητά μου, ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο. Εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Αφήστε εμένα, με έχουν ακούσει τηλεθεατές από τις 9 ώρα το πρωί πάρα πολύ. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το άνοιγμα της πλατφόρμας. Πού απευθύνεται ο εμβολιασμός, τι καινούργιο ενδεχομένως υπάρχει, τι γίνεται με τα παιδιά. Εσείς να μας τα πείτε όλα. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να εμβολιαστούμε σε όσους υπάρχει στη ισχυρή σύσταση καταρχήν για τον κορονοϊό. Ευρωποιημένο εμβόλιο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι πάνω από 50 ετών ή άνθρωποι με πολλές συνοσιρότητες ανεξαρτήτως. Οι υπόλοιποι μπορούμε να μην εμβολιαστούμε για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουμε τους
δύο μήνες. Όσοι έχουν νοσήσει τους προηγούμενους δύο μήνες, δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Πάντως που φτάσαμε. Είχαμε ξεκινήσει από το εξάμηνο, να θυμηθούμε πάλι ποτέ. Είμαστε πια στο δίμηνο-τρίμηνο σε καλύπτει η ανοσία και η προηγούμενη νόσηση και ο εμβολιασμός. Τόσο μικρό είναι το χρονικό διάστημα, καθηγητά μου, ή εγώ κάνω λάθος? Δεν είναι ο εμβολιασμός του κορονοϊού, όπως και της γρήπης, δεν είναι αποστηρωτικός εμβολιασμός. Δεν αποτρέπει δηλαδή την νόσηση όπως άλλα εμβόλια. Πάνω χάρη το εμβόλιο της Ιλαράς, το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς, το εμβόλιο του τετάνου κλπ. Δεν είναι αποστηρωτική η ανοσία που καταλείπει. Βοηθάει όμως να αποφύγουμε τη βαριά νόσο. Γι' αυτό λοιπόν και συνιστάται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως είναι οι άνω των 65, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν συνοσηρώτες. Και μετά από αυτόν τον εμβολιασμό, γύρω στις 15 του Νοέμβρη και μετέπειτα, μέχρι αρχές Δεκέμβρη, θα πρέπει να εμβολιαστούμε με το εμβόλιο της γρήπης. Mm-hmm. Όλοι εμείς, οι περισσότεροι, η συντριβηγή πλειοψηφία, πρέπει να εμβολιαστούμε με το συμβατικό εμβόλιο της γρήπης. Και μια μικρή μερίδα ανθρώπων που θα επιλεγούν από τους γιατρούς τους θα ιεραρχηθεί, θα προτεραιοποιηθεί να λάβει το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης, το οποίο φαίνεται σε ανθρώπους πάνω από 65, κυρίως πάνω από 75 ετών, να παρέχει λίγο περισσότερη, θα έλεγα. Πάντως, καταρχάς λέτε όλοι ανοσία. Να εμβολιαστούμε. Με το απλό εμβόλιο της γρήπης να εμβολιαστούμε όλοι. Αυτό λέτε. Καλά, αυτό κρατάμε. Υπάρχει σύσταση για πάνω από 65 ετών, ισχυρή σύσταση, και για όσους δεν είναι 65 ετών, αλλά είναι ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι υγειονομικοί, όπως είναι οι συμπαραστάτες βρεφών, οι υπέργυρων ατόμων, οι εργαζόμενοι σε οίκους ευγυρίας και σε άλλες δομές, καθώς επίσης και οι τρόφιμοι διαφόρων δομών, όπως είναι φυλακές, όπως είναι νευροψυχιατρικές δομές ή και ευγυρίες. Είναι πιο περιορισμένο δηλαδή. Αλλά αν, ας πούμε, ο εργαζόμενος, ο γονιός, ο απλός πολίτης, εν πάση περιπτώσει, θέλει να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της γρήπης, πέρα από οποιασδήποτε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εδώ ποτέ όταν βγάζουμε τους γιατρούς, κυρίες και κύριοι, το ξέρετε πια, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε ένας από εσάς, κάθε μία που μας ακούει, μπορεί να έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Αλλά αν εγώ, ας πούμε, τώρα σε αυτή την ηλικία, την ευαίσθητη, όχι όμως την πάρα πολύ μικρή νεαρά, θέλω να πάω να εμβολιαστώ με το εμβόλιο της γρήπης. Μπορώ να το κάνω. Καλό θα μου κάνει, κακό δεν θα μου κάνει ή όχι? Αυτό θέλω έτσι λίγο να μου πείτε, γιατί όλοι ξεκινάμε αυτή τη κουβέντα τώρα. Να πάω, να μην πάω να εμβολιαστώ, ξέρετε. Κακό δεν θα κάνει. Οποιοδήποτε θα του προσφέρει ανοσία. Όμως θα πρέπει, επειδή τα εμβόλια είναι όσο πολλά κι αν είναι και όσο αρκετά κι αν είναι περιορισμένα, mm-hmm. να προτεραιοποιήσουμε να έχουμε εμβόλια για αυτούς που πραγματικά τα έτσι. Χρειάζονται. Και ωραία, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Οποιοδήποτε όμως κάνει είτε το εμβόλιο του κορονοϊού είτε το εμβόλιο της γρήπης, δεν θα κάνει κακό στον εαυτό του, ίσα ίσα που μπορεί να του παρέξει προστασία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν σήμερα μαζί. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω και μέσα στις επόμενες εβδομάδες που θα ξεκινήσουν έτσι λίγο και τα πράγματα να δυσκολεύουν και να ζορίζουν. Έτσι λίγο πάλι να θυμηθούμε, να δούμε τι δίνουν και τα στοιχεία σας. Βγάλαμε μια ολόκληρη πανδημία με τα προγνωστικά στοιχεία του κ. Τζανάκη και της ομάδας του. Οπότε να δούμε σιγά σιγά πού πάμε και πώς πορευόμαστε. Καθηγητά μου, ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή μας σύνδεση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ακούστε τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Τώρα θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να σας τροφοδοτήσουμε με ωραίες εικόνες. Αμέσως μόλις γυρίσουμε. Σήμερα θα καταφέρουμε. Πού είναι ο κύριος Βάλης? Πού είναι ο κύριος Βάλης? Θα τον δούμε τώρα. Θα τον δούμε θαλασσινό, υπέροχο. Είναι στη Βουλιαγμένη, μου λένε, και δεν νομίζω ότι κάνουν λάθος. Καλά μου τα είπανε οι φίλοι μου στα κοντρόλια, αγαπημένοι μου. Λοιπόν, τι ωραία εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ευχάριστο απαραίτητο το οποίο θα συζητήσουμε. Αλλά ευχαριστώ γιατί πάντα κάνετε μια ωραία σύνδεση. Εννοείται και εσείς πάντα πάρα πολύ κομψό. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, αγαπημένο μου κύριε Βάλη, να δούμε λίγο τι γίνεται. Επειδή εννοείται το πρωτεύωνο πόλεμο, ότι θα χαθούν και ήδη χάθηκαν άπειρες ζωές. Από εδώ και πέρα, εσείς βλέπετε οποιαδήποτε επίδραση στα δικά μας ό,τι αφορά και το θέμα των ταξιδιών αναψυχής με τις ελληνικές θαλαμυγούς? Βλέπουμε να αλλάζει καθόλου το κλίμα ή είναι νωρίς ακόμα? Είναι νωρίς ακόμα, αλλά το κλίμα θα αλλάξει πολύ για πολύ απλούς και ευνόητους λόγους που είναι οι εξής. Πρώτον,
Θα αυξηθούν πολύ τα καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό? Θα αυξηθεί πολύ η κρουαζιέρα για έναν άνθρωπο που θέλει να έρθει. Είναι το πρώτο κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο, θα χαθούν πολλοί πελάτες και από το Ισραήλ και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Πολύ βασικό. Και το τρίτο, ότι σε συνάρτηση με τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, με τον καινούριο πόλεμο που δημιουργήθηκε, καταλαβαίνετε ότι το target group των πελατών που έρχονται και νοικιάζουν τα σκάφη μειώνεται πάρα πολύ. Εξειδικεύεται μόνο σε Αμερικάνους, Βρετανούς και κάποιους ανθρώπους από την Ευρώπη. Και θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μακάρι να λήξει γρήγορα, αλλά θεωρώ θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και το πιο σοβαρό απ' όλα είναι το να βλέπουμε εικόνες του πολέμου, να σκοτώνονται μικρά παιδιά, να βιάζονται και να σκοτώνονται γυναίκες, άμαχοι. Αυτό είναι το πολύ θλιβερό. Και μακάρι με τη βοήθεια του Θεού να καταφέρει να λήξουν και οι δύο πόλεμοι, να μπορέσουμε να ησυχάσουμε, να μπούμε σε μια κανονικότητα και να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για όλους μας. Λοιπόν, τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω και εδώ στο στούντιο με ωραίες εικόνες και ξανά με ωραία σύνδεση. Ευχαριστώ όλα θερμά, κύριε Βάλη. Και λίγο μας ανοίξατε τα ματάκια μας και λίγο στείλατε το ωραίο στο μήνυμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Το μαζέψαμε τον κύριο Βάλη, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Βλέπετε πώς. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 9. Αν όλα πάνε καλά. Και καλό σου εγώ των πραγμάτων που λέω πάντα. Σας χαιρετώ με όλους τους φίλους, αυτούς που βλέπετε και αυτούς που δεν βλέπετε. Τα λέμε αύριο.